Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο Σουσίτηση ή Συζήτηση. Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Και προτού συγχωρήσουμε ακόμα και του χειρότερους σατανιστέ, υπενθυμίζουμε μπορείτε να μα στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ, εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσει για νέα μας βίντεο και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μα χαλάσει καθόλου, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία Το 7ο Θήμα. Ταινία του 1943 σε σκηνοθεσία Mark Robson. Κάναμε το Cat People, κάναμε το Cares of the Cat People και κάναμε και το Remake. ...του Cat People... ...αλλά τώρα επιστρέφουμε... ...που επιστρέφουμε στο 2023... ...διότι Party Like It's 2023... ...τώρα στο μυαλό μου... Uh, ...παίζει η μουσική από το Cyberpunk... Ah. του 2077... ...αλλά δεν μπορείτε να την ακούσετε... <Κοίλιο> ...γιατί <Κοίλιο> έχει copyright... <Κοίλιο> ...τέλος πάντων... Ε, ...επιστρέφουμε... ...στο σύμπαν από ό,τι φαίνεται... ...του Cat People του αρχικού... ...διότι θεωρήσαμε ότι πλάκα είχε που ανοίξαμε μία μπίζνα με τις ταινίε του Λιούτον και χωρίς να έχουμε υπολογίσει, μέχρι εδώ έχουμε υπολογίσει, δεν έχουμε σχέδια για κάτι άλλο, χωρίς να έχουμε υπολογίσει να συνεχίσουμε να ασχολιόμαστε με την ιστορία Λιούτον και RKO, θεωρήσαμε ότι είναι κρεμότητα και το Seventh Victim, μια ταινία που βγήκε ένα χρόνο μετά το Cat People και όπως είχαμε πει και σε εκείνο το βίντεο φαίνεται να έχει μια σύνδεση με την λογική του ότι είναι στο ίδιο σύμπαν και ότι είναι prequel. Η sequel είναι prequel ή sequel δεν ξέρω αν απαντιέται αυτή η ερώτηση, αλλά τυπικά εμείς επιστρέφουμε μετά από αυτήν την εξερεύνηση. Σκέφτομαι τώρα τα, τα βυζιά. Γι' αυτό κάνω έτσι. <laughs> <laughs> αυτό είναι άλλη κίνηση. <laughs> τα βυζιά είναι έτσι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τι, αυτό είναι τι, τι, που έλεγε ο Τραμπ. Τι πιάνει. Α, οκ. Okay, ναι. <laughs> εγώ, <laughs> εγώ εγώ πιάνω πράγμα. τα βυζιά από κάτω. Συγχωρέστε με. <laughs> Τέλο πάντων, κάναμε μια εξερεύνηση στο Cat People του 82 και επιστρέφουμε στο uh, σύμπαν του αρχικού Cat People, διότι φαίνεται να είναι στο ίδιο σύμπαν. <φου> <φου> ναι, ε, τώρα, sequel, αρχικά spoiler, έτσι, έχουμε κάνει βίντεο για τις τρεις προηγούμενες ταινίες, sorry, θα έπρεπε να τις έχετε δει, άμα, δεν θε, άμα, θέλετε να μην έχετε εκπλήξεις. Είναι και ε, μυστήριο η ταινία στο είδο τη ναι. με φόνο. Κανονικότατα. Spoiler, ναι. Και έχει twist προς το τέλος, κανονικότατα. Ε, ε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και αυτό είναι, αυτό είναι ο λόγο που κάνουμε το συγκεκριμένο βίντεο, ότι έχουμε τον Dr. Τζαντ πάλι εδώ πέρα. Και είναι Dr. Τζαντ, κανονικότατα. Ε, και είναι ο, και... ο Dr. Louis Τζαντ, κανονικά. Ο Dr. ασχολείται με θέματα του μυαλού και τη ψυχή. δεν υπάρχει εμβολία ότι είναι ίδιο χαρακτήρα. Δεν υπάρχει κλείσιμο ματιού. Τα μάτια είναι έτσι ορθάνυχτα και σε κοιτάνε και σου λένε ένα από του βασικού χαρακτήρε είναι ο Τζατ. Απλώ ο Τζαντ σκοτώνεται στο Cat People. Ε, δεν νιώθω ότι είναι υπόνοια. Νιώθω ότι είναι νεκρός, κανονικότατα, σκοτώνεται. Όχι, είναι μια σκηνή εκτενής, ε, στην οποία βλέπουμε τους γείτονες να λένε επανειλημμένα ότι είναι νεκρός. Αυτό, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι sequel. Ε, άμα θέλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί, δεν είναι prequel. Είναι ένα spin-off, το οποίο λαμβάνει η χώρα πριν από τα γεγονότα του, του Cat People του 42. Ε, ε, αλλά επειδή τοποθετείται πριν από το Cut people, μπορεί να το πει και prequel. απλά δεν είναι ένα νήμα το οποίο θα οδηγήσει, πώ είναι το Dominion, α πούμε, το έξωση The beginning, η άλλη βεριζιόν, που θα οδηγήσει στα γεγονότα του, του εξορκιστή. Πώ είναι το You were my brother, Anna, Kina, I hate you, που θα οδηγήσει στο Now I'm the master. Δεν μπορώ να το πω prequel. Θα το πω απλά spin-off που λαμβάνει η χώρα πριν. Οκ, okay. άρα ε, επειδή όπως έχετε καταλάβει εδώ πέρα στο συνεσυμπόσιο είμαστε της ετυμολογίας και της κινηματογραφικής ορολογίας ε, η, ο όρος prequel υπάρχει σε δύο επίπεδα. Στο ένα επίπεδο σημαίνει απλώς διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν πριν. Yeah. Με αυτή την έννοια είναι prequel. Αλλά έχει και μια δεύτερη ισχυρότερη σημασία Strong prequel. Vibes. Strong prequel. <laughs> Vibes. Τέλο πάντων, υπάρχει και μια ισχυρότερη ετοιμολογία που λέει ότι prequel πρέπει να είναι η αρχή τη ιστορία. Κάτι σαν πρόλογο για μια κυρίω ιστορία. Αυτό το βασικό event που γνωρίζουμε. Ναι, δηλαδή, ε, αν είναι θε να γυρίσει ένα prequel του Star Wars, πρέπει να μα δείξει πώ Obi-Wan και Nobby εκπαίδευσε τον Anakin. Δεν είναι απλά prequel του Star Wars. Το πώ μια άσχετη ιστορία με το Γιόντα πριν από 350 χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι spin-off. Αυτό είναι spin-off. Αλλά τυπικά είναι και prequel διότι δραματίζεται πριν. Ναι. Οπότε υπάρχουν δύο ορισμοί και είναι spin-off εδώ πέρα. Με τον, με τον αδύναμο ορισμό του prequel δεν είναι prequel. Έτσι. Ε, γιατί συνέβη αυτό, περνώντας στο γιατί συνέβη αυτό, είναι μία περίεργη ιστορία. Εξηγήσαμε το, το background του Λιούτον και της RKO και της συνεργασίας αυτής. Δείτε το βίντεό μας για το Cat People του 42, τα λέμε όλα εκεί. Ε, έγινε τέλος πάντων αυτή η συνεργασία. Εδώ είμαστε στο 43. έχει γίνει η επιτυχία του Cat People, έχει ε, προχωρήσει η κατάσταση, έχει εδρεωθεί τέλος πάντων... Η ε, ως... RKO το στούντιο του Λιούτον στην RKO έχει εδρεωθεί ε, και ε, είναι μια ταινία που ανήκει σε αυτό, το, σε αυτό το κομμάτι και είναι μια από αυτές τις ταινίες που, παρέ... που η RKO έλεγε, του έδινε ένα τίτλο και του έλεγε θέλω να μου κάνεις αυτό ταινία μέχρι 78 λεπτά ε, με αυτό το συγκεκριμένο τίτλο, ε, μην έχεις, ε, μην σπάσεις το κώδικα όσον αφορά το rating και μέχρι 100.000, 120.000 πόσο ήταν το budget, αυτή είναι η περιορισμή, κάνω ό,τι θες από εκεί και πέρα. Αυτή ήταν η συμφωνία με τον Λιούτον και συνεχίζει και εδώ. Αλλά τι συνέβη, γράφτηκε ένα σενάριο. Από τον Ποντίν πάλι. Όχι. Όχι. Γράφτηκε ένα σενάριο από τον Τσάρλ. Α, δεν ε, ξεκίνησε ο Μποντίν να γράφει και ο Νιούτον είπε ο... θέλω κάτι άλλο. Ο Τσάρλ ο Νίλ ναι. έγραψε ένα σενάριο. Ναι. Ο οποίο Τσάρλ ο Νίλ είναι ο πατέρα του Ράιαν ο Νίλ Α, που, πριν από μια-δύο εβδομάδε. Που πέθανε πριν από μια-δύο εβδομάδε. Του Μπάρι Λίντον και στο πέθανε. Πέθανε. Πόσμ... Ναι. Πριν από τώρα. Okay, Ριπ. Οκ, okay, από τη στιγμή που μαγνητοσκοπούμε το βίντεο, μάλιστα. Ναι, ναι. Rip. Ε, κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβρη, τέλο πάντων. Okay. Ο πατέρας του τέλος πάντων, ο Τσάρλς, ε, έγραψε ένα σενάριο το οποίο ήταν ένα μυστήριο ε, με, με, φόνο. Και ήρθε ο Μποντίν μετά και το άλλαξε. Και το έκανε στο ίδιο σύμπαν με το Cat People, έβαλε, άλλαξε το χαρακτήρα. Ανάποδα τα διαβάσα, μάλιστα, όχι. Okay. Άλλαξε το χαρακτήρα. Ίσως να τα λέω λάθος. Όχι, όχι, δεν ξέρω να τα λες λάθος. Απλά διαβάσα ότι ο Μποντίν ξεκίνησε να γράφει κάτι και ο τον πήρε κάποιον άλλον και να του το στρώσει, α πούμε. Αλλά δεν έχει σημασία τώρα ποιο ήρθε πρώτο και δεύτερο. Είναι... Θα το βρείτε το Tidbit. Οι πληροφορίε που έχω εγώ λένε ότι ο Μποντίν μπήκε μέσα και το μεταμόρφωσε σε spin-off του Cat People ενώ ήταν κάτι διαφορετικό. Έβαλε του σατανιστές... διότι έχουμε να κάνουμε με σατανιστές... Ε, δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν σατανιστέ, ήταν ένα πολύ πιο straightforward murder mystery και το έκανε Κομμάτι του σύμπαντος του Cat People από την πίσω πόρτα ουσιαστικά. Και έτσι το τελικό σενάριο είναι Τσάρλ Ζονίλ και The Witbond. Όπου. Το τελικό σενάριο δεν ξέρω αν θέλεις να, ας... να το αφήσουμε μετά. Ναι. Το πιάνουμε μετά. Απλά να πούμε ότι νομίζω ότι είναι η πρώτη ταινία του Λιούτον που δεν πήγε καλά οικονομικά. Ναι. Ε, δεν πήγε σπουδαία όταν βγήκε. Μετά το. People, το οποίο έσκησε... ...αυτή η ταινία δημιούργησε πρόβλημα. Ήταν τέτοι μας. Ήταν τέτοι Είναι άλλη μια ταινία. Είμαστε ακόμα <laughs> στην περίοδο της χρήσης... ...σκηνικών από το Magnificent Ambersons... ...διότι το σχολείο... Yeah, yeah, yeah. ...το καθολικό σχολείο... ...που πηγαίνει η μέρη στην αρχή... ...είναι Magnificent Ambersons. <laughs> το, το Magnificent Ambersons... ...ακόμα είναι σαν τη φάλαινα... ...που την έχουμε ανοίξει... Και ξαναπερνά μετά από ένα μήνα. Είναι λίπο ακόμα. Ναι, και βλέπει, εντάξει, λείπουν τα πολλά λύπη, αλλά έχει ακόμα, βγάζουν ακόμα. Ναι. Ε, Τέλο πάντων, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάποιε πρώτε εντυπώσεις σε αυτό το σημείο για, το... για την Για την ταινία. Ε. Για την ταινία. Ε, μου άρεσε η ταινία. Μου δούλεψε αρκετά ε, και το μυστήριο. Αν ήταν ένα πιο απλό mystery, θα ήμουν λιγότερο εντυπωσιασμένο. Αλλά το ότι το πάει σε σατανιστέ ε, είναι από τα ωραία δείγματα του That Escalated Quickly. Γιατί είμαστε και σε 70 λεπτά ταινία τώρα, έτσι. Ε, οπότε είναι σε φάση, α οι αδερφοί μου, α, τι συνέβη, το ένα, άλλο, εκείνο τούτο. Και ε, η απάντηση είναι σατανιστέ. Και οι σατανιστέ οι οποίοι δεν σκοπεύουν καν να τη δολοφονήσουν, σκοπεύουν να κάνουν άλλα πράγματα μαζί Το θάνατό τη θέλουν, αλλά με άλλο τρόπο που το βρήκα πολύ ευφιέ, α πούμε, και, και έξυπνο. Ε, μου δούλεψε η διαδικασία στο να βρούμε ποια είναι η μοίρα τη ε, αδερφή. Ε, μου άρεσε το σκοτάδι που έφερε η αποκάλυψη των σατανιστών και αυτό που έγινε στο τέλο με το υποθέτω 7ο θύμα. Ε, και μου δούλεψε, ενώ δεν, δεν, τυπικά δεν θα μου δούλευε το ερωτικό τρίγωνο που δημιουργήθηκε. Δεν, ήταν, δεν, περατώθηκε, αλλά μου άρεσε αυτό το πράγμα που πήγε να γίνει και κατάφερε ο, κατάφερε ο Βαλιούτον και οι σενεριογράφοι του τέλο πάντων, με τον Ποντίν υποθέτω εφόσον αυτό το, το ε, και τον Ονίλ, γιατί όχι, να δώσουμε και στον Ονίλ, ε, κα, κατάφερε να ισορροπήσει το, 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 το μυστήριο με το συνέστημα το οποίο δεν θα χρειαζόμουν απαραίτητα με αυτή τη μορφή σε μια τέτοια είδου ιστορία. Αλλά κι όμω μου δούλεψε ότι όσο ψάχνα την αδερφή τη, ερωτεύτηκαν αλλά ο άνθρωπος έχει μια υποχρέωση προς την αδερφή και δεν ξέρω ακόμα και δεν είμαι σίγουρος και δεν πρέπει ο άλλος... Ο... Βασικά είναι το ερωτικό τετράγωνο. Ο Τζατ δεν γάμισε. Εντάξει, ναι. Ο Τζατ δεν ε. Ο Τζατ πήγε να γαμίσει και σκοτώθηκε. Τζαντ ναι, αυτό αυτό το αυτό, αυτό το παράπονο έχω. Τζαν δεν χαμάει αυτό το σύμπαν. Τζαν γιατί δηλαδή. Και δεν, είναι, δεν, τον έφερε και ο Σρέιντερ να πει επειδή όλοι γαμάνε στην ταινία του Σρέιντερ yeah. να γαμίσει τουλάχιστον το remake του. <laughs> είναι ο πιο sexy αλλά δεν γαμάει. <laughs> ε, ναι. Ε, Τέλο πάντων. Ε, ε με τι πρώτε εντυπώσει, θα πω ότι χωρί να έχει κάποια σχέση με, τη, με τα people, τα άλλα δύο. Ε, είναι δικό του πράγμα και μου δουλεύει και σαν δικό του πράγμα ε, αυτό. και, και θα αφήσω εδώ ένα τυράκι, ότι 1943 αρχίζει σιγά σιγά το νουάρ. Αρχίζει εδώ η ταινία δηλαδή, αρχίζει να νουαρίζει το σύμπαν αυτό. Θα συμφωνήσω με αυτά που λες. Όσον αφορά το είδος, δεν είναι ταινία τρομού, όπως είναι το Cat People, διότι δεν έχει αυτήν την επίφαση του τι συμβαίνει εδώ. Είναι νουάρ, το είδος τυπικά. Ε, μυστήριο με φόνο. Murder mystery. Αλλά επειδή είναι επιστρέφει ο Μουζουράκα στη φωτογραφία όπως συνέβαινε με το Λιούτον, φέρνει το Νουάρ. Διότι ο Μουζουράκα, άμα το πει είμαστε στη Νέα Υόρκη, έχουν γίνει φόνοι, θα γυρίσει Νουάρ. Το και είναι και στο σωστό είδο, στη σωστή πλοκή πια για να το πει Νουάρ, γιατί ο συνδυασμό των σκιών του με, τη, με το χώρο δεν το κάνει Νουάρ αλλά το murder mystery με τις σκιές αυτές τις πηχτές το κάνει νουαρ. Ναι, έχουμε τέλος πάντων ένα είδος πιο απομακρυσμένο από το στάνταρ του... του, τρόμου που έκανε ο Λιούτον που του δίνανε έναν τίτλο και απλά το άλλαζε. Εδώ πέρα δεν έχει απομακρυνθεί από το είδος όπως του άρεσε να απομακρύνεται λίγο από τον τρόμο και η ταινία και μένα μου αρέσει ε, πολύ ευχάριστη έκπληξη οι σατανιστές. Πολύ ωραία το πήγε. Δεν είπε κανείς ever. Ναι, δεν είπε κανείς ever, <laughs> αλλά ω θεατής μου άρεσε που το πήγε. Προφανώς συμφωνώ. Έχει δύο βασικά προβλήματα για μένα. Είναι πολύ μαυρόψυχη και δεν είμαι ο τύπος που λέει ότι «Α, η ταινία είναι μαυρόψυχη και σκοτεινή, άρα είναι καλή και όρημη». Νιώθω ότι είναι πολύ μαυρόψυχη όχι λόγω σεναρίου, λόγω μοντάζ. Και λόγω του ποια είναι η τελευταία σκηνή της ταινία. Κλείνει με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός. Συναισθηματικά. Και ήταν σκατοψυχία ήταν, είναι. Ναι. Τι, την σερβίρει έτσι δεν είναι, τη γειτόνισα. Τη σερβίρει, ουσιαστικά. Τι είναι η σερβίρει. Καλά, θα το μιλήσουμε μετά. Γιατί... Θα το μιλήσουμε ναι, μετά ναι. το τέλος, αλλά κλείνει με έναν τρόπο που είναι μαυρόψυχος χωρίς λόγο. <χω> Και επίση. Και εντάξει, έχει ούτω ή άλλω ένα βαρύ κλίμα, δεν είναι μια ευχάριστη ταινία, αλλά θα μπορούσε να το πάει αλλού και γι' αυτό φταίει το μοντάζ, όχι το σενάριο. Και επίση είναι χασαπομένη. Ε, θα σα μπερδέψει άμα τη δείτε, νομίζω. Έχει μια πλοκή που αν την ξετυλίξει δεν είναι περιπλοκή, αλλά έτσι όπω είναι η ταινία, λείπουν κομμάτια. Και καλό ή κακό, όσο και να μ' αρέσει η ταινία, είναι ένα πληγωμένο ζώο. Με την έννοια ότι έχουμε μια περίπτωση που, όπω είπα και στο Curse of the Cat People, τι ευχάριστη εμπειρία η ταινία να κρατάει 77-78 λεπτά. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε γραφτεί ένα σενάριο το οποίο ήταν για 15 λεπτά παραπάνω και το κόψανε. Δυστυχώ. Δεν το ήξερα αυτό εκεί. Λείπουν σκηνέ λείπει σκηνή μετά την τελευταία σκηνή της ταινία. Δεν ήταν γυρισμένη αυτή η σκηνή για να είναι η τελευταία σκηνή της ταινία. Λείπουν σκηνές που εξηγούν από τα πιο απλά πράγματα του πώς απήχθη η Ζάκλιν. Πώς έπεσε στα χέρια της ομάδας. Μέχρι λίγο παραπάνω ανάπτυξη ε, με τον ποιητή και με τον σύζυγο. Που... Ε, κουτσουρεμένο το love story. Πολύ κουτσουρεμένο το love story. Γιατί είναι κουτσουρεμένο το love story, Γιατί κόψανε σκηνέ. Οπότε η ταινία είναι πολύ ε, ολοκληρωμένο αποτέλεσμα αυτό που παίρνει. Αλλά καταλαβαίνει ότι σε αυτό το, αυτό το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα είναι προϊόν εγχείρηση. Λείπει ζουμή, λοιπόν. Ναι, λείπει ζουμή. Δεν είναι ότι ε, το αποτέλεσμα είναι, είναι από αυτέ τι ταινίε που λε ότι. Okay, είναι δεδομένο ότι λείπει το μισό. Αυτό που έχεις είναι ολοκληρωμένο. Αλλά αυτό το ολοκληρωμένο έχει υποστεί εγχείρηση. Δυστυχώς και νομίζω ότι η ταινία είναι πληγωμένη λόγω αυτού. Λόγω του ότι σε μπερδεύει λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεσαι. Από ό,τι χρειάζεται. Και έτσι όπως ψάχνουμε τη Ζάκλιν δεν είναι τέλειες οι ισορροπίες του ποιον παρακολουθούμε. Δηλαδή όταν αρχίζουμε να παρακολουθούμε τη Ζάκλιν Ξεχνάμε τη μέρη. Λίγο μπατάρει η ταινία. Και όταν επιστρέφουμε στη μέρη είναι λίγο... Α, οκ, okay, ναι, έχαμε και τη μέρη, γεια σας. Love story, whatever. Νιώθω ότι έχει ένα δομικό πρόβλημα η ταινία. Αλλά κατά τα άλλα ε, νιώθω ότι είναι ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και νιώθω ότι για άλλη μια φορά ο Λιούτον κάνει το, το κολπάκι του που με περιορισμένο budget παραδίδει κάτι ιδιαίτερο. Αν και δεν, δεν πήγε καλά εις πρακτικά. Ίσως να το νιώσαν αυτό και οι θεατές του τότε. Ε, νιώθεις ότι αυτή η είναι το πρώτο ένα τυπηλί... Είναι το πρώτο ένα Ε, Θα κρατήσουμε μία ε, κατηγορία για τους σατανιστές, θες να την κάνουμε εδώ. Όχι, όχι, ας τους μετά. Ας του κάνουμε μετά τους σατανιστές. Κράσου ναι, μια σύνδεση απλά. Ναι και εγώ την έκανα αυτή τη σύνδεση και με το «Rosemary's Baby» mm. και με άλλε ταινίε του Πολάνσκι συγκεκριμένα σουστά, από ό,τι φαίνεται. Ο Πολάνσκι... Καλή, κλασική παιδεία ο Πολάνσκι. Ναι. Ή η κλασικη παιδεία ή κάτι ξέρει από σατανιστές στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να έχει κάποιο... Μπορεί να είναι... Τι να σου πω. Μπορεί να ξέρει τι λέει. Ε, ναι, δεν ξέρω, παιδί, δεν, δεν ξέρω. δεν ξέρω Μπορεί ο Λιούτον να ξέρει τι έλεγε. Ναι, δεν ξέρω τι λέει. Πάντως, ε, που να περάσουμε στη σκηνοθεσία, υποθέτω. Οκ, η Ρόμψον. Γιατί όχι. Είναι η πρώτη ταινία του Ρόμψον. Είναι ένας άπειρος σκηνοθέτης. Κλασική περίπτωση Λιούτον. Περιορισμένο προπολογισμό, έπαιρνε και έναν άπειρο σκηνοθέτη, τον πέταγε εκεί, κάνε τη δουλειά. Περά το ΣΕΤΟ το Το ίδιο είδαμε και στο The Cards of the Cat People, όπου έχουμε και μια αντίστοιχη περίπτωση με το Kershaw of the Cat People. Ο Ρόμψον ε, μοντέρ, είχε μοντάρει στο Politicane. Παίρνει ένα μοντέρ και του λέει: Κάνε σκηνοθέτηση, και για άλλη μια φορά νομίζω ότι τα καταφέρνει εξαιρετικά. Ε, δεν νιώθω κάποιο σφίξιμο ή κάτι τέτοιο. Όπω και στο The Cares of the Cat People, νιώθω αυτοπεποίθηση. Δεν θα μπω σε διαδικασία να πω ghost directing που λέγαμε και εκεί ότι πόσο έλεγχο παραπάνω είχε ο Λιούτον και να έμπαινε και να χωνόταν όταν ο σκηνοθέτη ένιωθε άβολα. Αλλά δεν νομίζω προσωπικά ότι ισχύει. Νομίζω ότι στα πλαίσια του studio system στα πολύ καλά του, στα πολύ σφριγγυλά του. Ένας νέος σκηνοθέτη δεν... τα περιθώρια να... να το σκατώσει ήταν μικρά, είχε έμπειρου. Συνεργάτες. συνεργάτες. δηλαδή οι άνθρωποι στα φώτα ήταν αρχαίοι, ήταν εκεί χιλιετίες, είχαν γίνει ένα με τα φώτα, ε, στον ήχο οι άνθρωποι επίσης. Νιώθω ότι το, στου... το σύστημα του στούντιο δεν σε άφηνε να το σκατώσεις και ε, έχει και φέρνει και πολύ ωραίες ε, ιδέες ο Ρόμψον οπότε είναι άλλη μια περίπτωση όπου ένας άπειρος σκηνοθέτη υπό τον Λιούτον παραδίδει ένα πολύ όρημο αποτέλεσμα και δεν καταλαβαίνεις ότι είναι άπειρος και επίσης ε, αναγκαστικά πρέπει να το αναφέρω για τους ιστορικούς λόγους ότι έχει και την πρώτο psycho ε, σκηνή στο, στο μπάνιο mm. ε... Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα τότε όσον αφορά την σκηνοθεσία. Οι Δεν... τότε σκηνοθέτε είναι όπω. Οι τότε κινηματογραφικοί σκηνοθέτε είναι όπω είναι η τώρα ή εδώ και κάποιε δεκαετίε οι σκηνοθέτε τηλεόραση. Δηλαδή έχει ένα showrunner ή παραγωγό, ο οποίο έχει το κρού, το στάνταρ, έχει τι παραμέτρου, έχει την κατεύθυνση. Και παίρνει ένα τι. Αυτό δεν αφαιρεί από τη δουλειά του κάθε τουρνέρ και ρόψον. Απλά όπω και τότε και τώρα, με του ηθοποιού είσαι μόνο σου. Με του ηθοποιού είσαι μόνο σου. Τα λιοντάρια. Το πώ θα καθοδηγήσει του Ως... ηθοποιού. Ως... Κανεί δεν θα σε βοηθήσει. Ισχύει, Ω... ωστόσο και πάλι, εφόσον μιλάμε για τη δεκαετία του 40 και το σινεμά είναι ούτε μεσήλικο τότε, σε ανθρώπινα χρόνια. Ε, και πάλι το παίξιμο ήταν πιο κοινό. Ήταν πιο. Ε, αρχέτυπα η ρόλη και άρα τα πεξίματα ήταν πιο μανιέρες, όχι επειδή η ηθοποιή σε μανιέρα, όπω λέμε ότι αό Πατσίνο ή Α, ο Ντενίρο μπήκε σε μανιέρα, αλλά ήταν συγκεκριμένη ρόλη παύλα αρχέτυπα. Ειδικά σε αυτού του είδου την ταινία, ε, το, τον Νουάρ, α πούμε. Είχε ο ηθοποιό την ευχέρεια να ηρεμήσει και να παίξει κάτι από, ένα, από ασφάλεια. Ενώ τώρα νιώθει ότι άμα δεν σου πει ακριβώ τι να κάνει. Τώρα είναι συγκεκριμένε οδηγίε, είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Θα μπλέξεις. Και ναι, μπορεί να μπλέξει, μπορεί να βγει και υπερβατικό κτλ. Και Γιατί να απολαύει. Σκότ. Δεν το έχω δει. Μην <coughs> ε... το δει. Λοιπόν. Θα το δω. Απλά μάλλον δεν θα το δω. Συνέμα. Ε... Άρα λοιπόν ήταν περατοτέ, αλλά όχι με την κακή έννοια. Δηλαδή τώρα ο περατοτή, για... στο μυαλό μου έχει αρνητική χρειά. Τότε ο περατοτή ήταν απλά ένα κομμάτι του τροχού, αλλά δεν ήταν το αφεντικό, δεν ήταν Α, η νέα ταινία του Ρόμπσον, Φύγαμε. Α, η νέα ταινία του Λιούτον. Α, η νέα ταινία τη RKO. Έτσι πήγαινε να το δει, υποθέτω τότε. Ε, ή τέλο πάντων, Α, μια αφίσα. Ωραίο τίτλο, ωραία αφίσα. Πήγαινε να το δει με, Kim... τον, προ... με τον πρωταγωνιστή. Η Kim Hunter τότε δεν ήταν είναι η πρώτη τη της... ταινία. Είναι η πρώτη τη ταινία. Πρώτη ταινία. Έχουμε μία άπειρη πρωταγωνίστρια με έναν άπειρο σκηνοθέτη. το... σκηνοθέτη. Πιάσουμε μετά. Ε... Οπότε Φυσικά και ο Ρόμψον έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι συνεργάτε του ήταν εκεί, ο Μουζουράκα ήταν εκεί. Ε, δεν μπορώ σε αυτέ τι ταινίε να διαχωρίσω τον σκηνοθέτη από τον διευθυντή φωτογραφία. Θεωρώ ότι είναι ε, και, και τώρα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σύμπνοια, πρέπει να υπάρχει συνεργασία, ε, αλλά νιώθω ότι δ, σήμερα δεν είναι ένα. Είναι δύο ισότιμοι. Τότε νιώθω ότι ήταν ένα. Οπότε πάντα και στο cut people του βάζω. Το, το, τον Μουζουράκη και τον Τουρνέρ του έβαλα στην ίδια κατηγορία παρά το γεγονό ότι πήγαμε στην Ελλάδα. Μίλησα και για τη φωτογραφία. Το ίδιο και εδώ. Νιώθω ότι ήταν ένα. Τα λαβές. Νιώθω ότι την εικόνα σε μεγάλο βαθμό την είχε ο Μουζουράκα και του ηθοποιού και την υπόλοιπη εικόνα την είχε ο... ο Ρόμψον. Ο Μουζουράκα για άλλη μια φορά κάνει εξαιρετική δουλειά στα πλαίσια του φιλμ Νουάρ. Εδώ πέρα, όπω είπαμε, είναι ελεύθερο να κάνει φιλμ Νουάρ με την κυριολεκτική έννοια. Και πάλι υπενθυμίζουμε ότι είμαστε στι πολύ 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 αρχες του φιλμ Νουάρ. Είναι του μπαμπάδε, δεν είναι ο Μουζουράκα. Ξεκάθαρα. Δη... Ναι, δηλαδή η δουλειά που κάνει εδώ ε, σχηματίζει αυτό που τρία-τέσσερα χρόνια μέχρι να τελειώσει ο πόλεμο μετά. Και να έρθει ο Μπόγκαρτ. Και να έρθει ο Μπόγκαρτ 47-48, να. Ε, 50-51 κιόλα. Ε, που δημιουργείται και λέγεται Νουάρ. Είμαστε στι πολύ αρχέ και ο Μουζουράκα το χτίζει. Ε, Νομίζω ότι προτιμώ το Cat People, αλλά μόνο και μόνο επειδή μ' αρέσει που ανακατεύονται τα είδη. Δηλαδή, μ' αρέσει όταν ε, βάζεις νουάρ σε μια ιστορία που είναι κατά τα άλλα ξεκάθαρα τρόμου. Εδώ πέρα είναι η τελείως κυριολεκτική ε, μια γυναίκα με, που φοράει, α, το λένε, γούνινο παλτό, Στι σκιέ μια επικίνδυνη πόλη και την κυνηγάει ένα τύπο με σουγιά. Έχει τόσο κυριολεκτικά σκηνικά νουάρ και οι πυχτέ σκιέ του Μουζουράκα είναι καταπληκτικέ για αυτό που θέλει η ταινία. Έχει και το... το searchlight από πάνω. Είναι μια ταινία που βασίζεται πολύ στην ατμόσφαιρα και είναι πολύ ατμοσφαιρική και είναι για άλλη μια φορά μια εξαιρετική δουλειά του Μουζουράκα. Η διαφορά είναι ότι το, το Cat People ήταν υπερβατική ταινία. Δηλαδή δεν ήταν απλά μια ταινία τρόμου, okay, έτσι. Αυτό, αυτο... Όχι, επαυξάνω σε αυτό που λες αυτό, ουσιαστικά. Αυτό εννοώ ουσιαστικά. Ε, ενώ... Ενώ, ενώ, το τέτοιο, επαυξάνοντα αυτό που λες, είναι, είναι ένα καλό δείγμα νουάρ, πρώτο νουάρ ας πούμε. Ε, αλλά είναι σε συγκεκριμένο είδος. Το, το Cat έκανε ε, κάτι παραπάνω. Απλά, άμα δείτε την ταινία, βλέπετε και έναν μουζουράκα πάλι. Δηλαδή, είναι στο σοκάκι. Η άλλη πάει να φάει μαχαιριά και Ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει πόρτα το παρασκήνιο και μπαίνει το φω. Και παίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι απλά. Α, κάνω σκιές», Α, βάζω μια, ε, ένα πλέγμα, ας πούμε, για να δημιουργήσει το κάδρο γωνίε και ε, κατε, να δώσει κατεύθυνση στο μάτι του θεάτη. Παίζει και με το φω και το σκοτάδι. Και το έχει κάνει τρει φορέ μέσα σε τρία χρόνια με τα δύο cut people και αυτό. Τρία, διαφο τρία διαφορετικά δείγματα δουλειά. Οπότε. Ναι, και αυτό που λες για του άπειρου σκηνοθέτες τότε και τώρα. Τώρα ένας έμπειρος φωτογράφος και ένας άπειρος σκηνοθέτης δεν είναι καλό, καλό match, match up. Δεν είναι καλή συνεργασία με την έννοια ότι θα θέλει ο άπειρος σκηνοθέτης πράγματα που δεν θα μπορεί να κάνει ο φωτογράφος, όχι γιατί δεν μπορεί να τα κάνει λόγω απειρίας, αλλά επειδή δεν γίνονται, δεν θα συνεννοούνται, ενώ τότε μέσα στο σύστημα του στούντιο νιώθω ότι ένας Άπειρο σκηνοθέτη με έναν πιο έμπειρο φωτογράφο ήταν η τέλεια συνεργασία με την έννοια ότι εγώ θα σκηνοθέτησω του Ιθοποιού και ο Μουζουράγκα θα κάνει τα κόλπα του. Ήταν η τέλεια συνεργασία. Δηλαδή το ότι ήταν λίγο πιο ανεξάρτητη η του τεχνικού βοηθούσε του πάντε. Αν ο σκηνοθέτη δεν ήταν από αυτού που μπαίνουν μέσα και δεν ξέρουν ούτε από πού να μπουν και από πού να βγουν. Ενώ τώρα ένα άπειρο σκηνοθέτη θα μπει. Με λίγο περισσότερο στυλάκι και νομίζω ότι συνήθω έμπειροι, σκηνοθε... έμπειροι, έμπειροι φωτογράφοι και άπειροι σκηνοθέτε, τώρα πια δεν κάθονται τόσο καλά. Αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι είναι διάδα, διότι από τη μία, μπο, άμα δεν, δεν τα πάνε καλά, δεν είναι στο ίδιο μήκο κύματο, η συνεργασία θα είναι λίγο εγώ θα σώσω τον εαυτό μου και εγώ θα σώσω τον εαυτό μου. Και θα βγει κάτι ενδεχομένω άνισο. Γι αυτό, μπορεί, γι' αυτό μπορεί να έχετε δει ταινίε οι οποίε είναι καταπληκτικέ φωτογραφικά, α πούμε, αλλά δεν λένε και πάρα πολλά. Διότι δεν υπάρχει αυτό το, ε, αυτό το ένα που ήταν κάποτε, καλός ή κακός. Οπότε, ναι. Δε, δεν ξέρω τι προτιμώ, απλά το παρατηρώ σαν ε, πιθανή εξέλιξη του σινεμάς μου. Όσον αφορά τη μουσική του Roy Webb, για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά. Roy Webb στη μουσική, ε, δεν θα επαναλάβω, μάλλον θα επαναλάβω ακριβώς αυτό που είπα ε, και είπες, ότι ναι, το Cat People είναι υπερβατικό, έχει κάτι παραπάνω. Εδώ πέρα είναι πιο κλασικός και γράφει ένα, μια μουσική που ταιριάζει σε αυτό το είδο το συγκεκριμένο, μια πιο νουάρ μουσική, μια μουσική που έχει περισσότερο τα στοιχεία τρόμου, με την έννοια έχει χορδές που ξεφεύγουν και σου δημιουργούν άγχος, έχει τέτοια πράγματα που τα είχε αποφύγει στο Cat People και στο Kershaw The καμία σχέση έγραφε για άλλο είδο ξεκάθαρα δεν έγραφε σάμπα, τι είναι α... αυτό τραλαρή τραλαρό <laughs> δεν, δεν, δεν πρέπει να το κάνω έτσι, αλήθεια αυτό... μπορεί να είναι καρσιλαμάς <laughs> εγώ σε σα... σάμπα <laughs> το σκέφτηκα <laughs> <laughs> ναι, τέλο πάντων ε, στο είδο που γράφει εδώ ε, το υπηρετεί πολύ συγκεκριμένα και μου άρεσε ε, η μουσική δεν έχει δεν το έχει προσεγγίσει με την ίδια λογική όπως στο «Cat People» ή στο of the «Cat People», το έχει προσεγγίσει με τη λογική ότι ό,τι γίνεται τώρα, που είναι η σωστή λογική, διότι η ταινία είναι ό,τι γίνεται τώρα. Με την έννοια του ότι όλη η ταινία έχει δυναμική όσο λες τι σκατά συμβαίνει με τη Ζάκλιν. Οπότε ένα κλασικό soundtrack το οποίο είναι ε, χορδές και άγχος και τι γίνεται τώρα είναι το απόλυτα σωστό. Ναι, το, στο Cat People έχει την τραγωδία τη Σιρένα, οπότε έχει αυτό το τραγούδι το οποίο το επαναλαμβάνει με διάφορα ρεπρίζ. Στο Kers έχει το τραλαρί τραλαρό που από ό,τι φαίνεται είναι σάμπα στο μυαλό μου. Ε, οπότε έχει ένα τραγούδι το οποίο το επαναλαμβάνει και εύθυμα και ζει τώρα γιατί είναι ένα παραμύθι το Kers. Και εδώ πέρα είναι μια ταινία νοάρ. έστω ε, ε, πρώτο νοάρ. Οπότε κάνει αυτά που είναι εντό του πλαισίου. Είναι ακριβώ. Ε, είναι όλοι σε σύμπνοια. Δηλαδή δουλεύει, όλα δουλεύουν. Ε, 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 και ο Ρόι Βέμπ ε, είναι εκεί, κάνει τη δουλειά του, την κάνει πάρα πολύ ωραία. Ε, αυτό δεν είναι, είναι εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει απλά είναι περιορισμένο με την καλή έννοια στο είδο που εξυπηρετεί. Περνώντα στο σενάριο, ε, είπαμε κάποια πράγματα ήδη, αλλά ναι, αυτό που είναι το βασικό ε, θέμα με το σενάριο είναι ότι άλλαξε και. Στην εκδοχή τη δεύτερη δεν βλέπουμε επί οθόνης λόγω μοντάζ ακριβώς την εκδοχή που γράφτηκε. Το σενάριο έχει το δομικό πρόβλημα του ότι ξεκινάμε να παρακολουθούμε τη Μέρη και στηρίζεται στο να σου δημιουργήσει την αίσθηση του και της περιέργειας αλλά και του άγχους και του μυστηρίου του ότι κάτι σκοτεινό, κάτι ε, περίεργο συμβαίνει με την Ζάκλιν. Και το κρατάει αυτό, αλλά κάποια στιγμή εμφανίζεται η Ζάκλιν. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Τζαντ και λέει ότι η Ζάκλιν είναι μια χαρά, είναι μαζί μου. Όχι, εμένα, τσαρδί μου είναι. Και μετα... μεταθέτει πάνω στον Τζαντ το άγχο. Γιατί από εκεί και πέρα σου δημιουργεί, θέλει μάλλον να σου δημιουργήσει και μου δημιούργησε μένα, την αίσθηση ότι ο Τζαντ είναι σατανιστή. Και ότι αυτό έχει κάνει κάποια λαδιά με την Ζάκλιν. Οπότε μετατίθεται, φεύγει από τη μέρη, πάει λίγο στο, στον τζαντ και μετά ε, χάνουμε ακόμα περισσότερο τη μέρη όταν καταλαβαίνουμε ότι ο τζαντ είναι αθώος. Δεν είναι σατανιστή. Σα Κακομίρισε ο Τζαντ. Ναι, τον κατηγορήσαμε τον Τζαντ επειδή είναι πάρα πολύ sexy Επειδή είναι πολύ γλίτσε το πρώτο. Ναι. Τέλο πάντων, ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι σατανιστή, αλλά καταλαβαίνουμε τέλο τι γίνεται με του σατανιστέ και ότι, ότι όντω κινδυνεύει η Ζάκλιν δεν έχει μια ομαλή, ένα ομαλό χτίσιμο μέχρι την αποκάλυψη του τι συμβαίνει η ταινία νιώθω δομικά αλλά δεν μπορώ να το χρεώσω στο σενάριο πρέπει να το χρεώσω στο μοντάζ διότι εφόσον έχω την πληροφορία ότι έπεσε μαχαίρι δεν ξέρω τι ήταν γραμμένο δεν έχω διαβάσει το σενάριο μπορεί στο σενάριο να ήταν όλα στη θέση τους ακριβώς και δεν έχω κάποιο λόγο έχοντα δει το κάτι people να υποθέσω ότι ένα σενάριο ε, όπω το είχε δομήσει ο Μποντίν μετά την, ε, την επέμβασή του τέλο πάντων δεν θα ήταν όλα στη θέση του. Οπότε ναι, έχει ένα πρόβλημα δομή, αλλά νομίζω έχει να κάνει με το μοντάζ. Διότι έτσι όπω τα χτίζει τα πράγματα, με κρατάει, το νιώθω, δηλαδή ξεκάθαρα το νιώθω, απλά κάποια στιγμή. Λέω, όπα, τι έγινε, πού είμαστε τώρα. Είναι σαν πολλές ταινίε μαζί να μπήκανε και να προσπαθούν να συνεπάρξουν στα 75 λεπτά. Ε, με την έννοια ότι, οκ, okay, θέλω να δω μια ταινία για τον ποιητή, θέλω να δω μια ταινία όπου ένας ε, τύπος ε, γνωρίζει την μικρή αδερφή της γυναίκας του, η οποία έχει εξαφανιστεί και δεν της λέει ότι είναι παντρεμένος μαζί της γιατί το χρησιμοποιεί ως ευκαιρία για να την ψηλοπέσει και λίγο ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα είναι ίντρικα, ναι. ενδιαφέροντα όλα τα κομμάτια και ο Λιούις Τζαντ όλη μέρα, όλη νύχτα θέλω να ακούω το Λιούις Τζαντ, το έχω ξαναπεί απλά δεν νιώθω ότι συνεπάρχουν τέλεια όλοι οι χαρακτήρες και όλα τα κομμάτια και είναι λίγο α, τώρα θα ασχοληθούμε με τον ποιητή τώρα θα ασχοληθούμε με τον ένα το οποίο ξαναλέω δεν το χρεώνω στο σενάριο νιώθω ότι έγινε στο μοντάζ. Ναι, τώρα που έχω και εγώ την πληροφορία, οκ. Okay. Ε, ε, δεν είχα. Ό,τι θέματα είχα με την ταινία δεν τα είδα σαν θέματα. Απλά αυτομάτω μπήκε στον εγκέφαλό μου το σενάριο και ό,τι μπορεί να έλειπε στο ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα αυτού του είδου. Οπότε, ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πατήματα. Οπότε, θα κάνουμε ένα άνοιγμα εδώ. Θα κάνουμε μια άμπαλη ε, μεταφορά ε, πρωταγωνίστρια από τη μία αδερφή στην άλλη, με γέφυρα τον Τζαντ. Ε, και ότι όλα αυτά ψάχναν ακόμα να βρουν το, 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 το δρόμο τους, τα στοιχεία που αργότερα θα τα σμίλευαν και θα τα κάνανε άλλοι σενάριογράφοι και στούντιο και σκηνοθέτε πιο ομαλά. Είχα πει για τον ε, εξοκιστή ότι το βλέπω σαν μια σκηταλοδρομία να σωθεί η ψυχή της Ρέγκαν και η ίδια η Ρέγκαν βέβαια το σώμα της ε, και είχα βρει πολύ ωραίο το πώς αλλάζαμε ντουέτα πρωταγωνιστών μέχρι να φτάσουμε στο, στο παπαδαριό στο τέλος ε, κάτι αντίστοιχο εξέλαβα και εδώ, απλά δεν, δεν μου πέρασε καν το μυαλό ότι κάτι πάει στραβά, γιατί λέω 1943. Οκ. Okay. Ε, αλλά τώρα που μου το λες αυτό, ίσως έπρεπε να έχω περισσότερη πίστη στον Ποντίν και στους τότε συνεργογράφους. Υπά, υπάρχει και το στοιχείο του ότι είναι νέο το είδος, υπάρχει το στοιχείο του περιορισμού στον χρόνο, ποτέ δεν θα ήταν όλα ε, ο, ναι, smooth. smooth τελείως να αναπνεύσουν, θέλει άλλη μισή ώρα τουλάχιστον για να αναπνεύσουν όλα αυτά, γιατί οι χαρακτήρε είναι υπερβολικά πολύ. Έβαλε ε, και το φόνο του detective μέσα, ξέρει. Μία σκηνή το γνωρίζουμε, μία σκηνή ψάχνουν, μία σκηνή πεθαίνει. Είναι Τίγκα, έχει βάλει πάρα yeah. πολλού χαρακτήρε. Ποτέ δεν θα ήταν σωστό για 75 λεπτά ταινία. Θα ήταν σωστό για 110 λεπτά ταινία. Με αυτού του χαρακτήρε που αποφάσισε να βάλει μέσα. Αλλά σίγουρα νιώθω ότι η αρχική. Ιδέα. Το αρχικό σενάριο ήταν από ό,τι έχω διαβάσει πολύ πιο ομαλό. Και να μιλήσουμε λίγο για το τέλος, διότι νιώθω ότι η τελευταία σκηνή δεν είναι σωστή για τελευταία σκηνή, αν και είναι μια πάρα πολύ δυνατή σκηνή και αναγνωρίζω ότι ο Μοντέρ την είδε έχοντας προφανώς την πίεση του ότι «Οκ, okay, έχουμε κόψει από εδώ και από εκεί, πρέπει να τελειώσει η ταινία». Υπάρχει ένα πανίσχυρο συναισθηματικό beat το οποίο είναι γροθιά στο μάχη του κοινού και ακούω το Μοντέρ βλέποντας τη σκηνή να λέει ναι, 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 εδώ θα κόψω και θα πέσουν οι τίτλοι και θα τελειώσει η ταινία και τόσο σα. Αλλά νιώθω ότι δεν είναι απολύτω σωστό να το κλείσει εκεί. Τελειώνει πολύ απότομα η ταινία, αν και τελειώνει πάνω σε ένα συναισθηματικό μπιτ. Όχι, ξέρει ποιο είναι το φινάλε το αρχικό. Όχι. Α, δεν το ξέρεις. Είναι άγνωστο. Αλλά ξέρει ότι δεν είναι. Όχι, είναι δεν αυτή είναι, αυτή είναι άγνωστο. Είναι άγνωστο σε μένα. Okay. Νομίζω Μάλιστα. ότι ξαναεμφανιζόταν. Ε... Η Μέρη. Ξαναεμφανιζόταν η Μέρυ, ε, ξαναεμφανιζόταν. Ο άντρα τη. Της... Άρα ήταν reunion, ήταν πιο happy end, λέμε. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν okay, πιο happy okay. end, αλλά κάτι, κάτι μαθαίναμε τέλο πάντων. Μπορεί να εξαναεμφανιζόταν ο detective. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν, δεν έχω ψάξει πληροφορίε για το τι ήταν το τέλο, αλλά ήταν κάποιο είδου. Α ας πούμε, στην αμέσω προηγούμενη. Όχι αμέσω προηγούμενη. Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι. Σε, σε προηγούμενη σκηνή πολύ κοντά είναι ο Τζαντ και ο Χόγγ που πηγαίνουν στους σατανιστές και τους ξεχέζουν. Ναι. Είστε γελοί, είστε καραγκιόζιδες. Αλλά σα συγχωρούμε. Σας συγχωρούμε, ναι. Η ηθική σα είναι καρτούν. Αυτό είναι για μια ταινία που ασχολείται με φιλοσοφικά θέματα μια, ένα σωστό κλείσιμο για την ταινία. Το Α, αυτοκτόνησε. Είναι λίγο σκατοψυχιά του στυλ. Οκ, okay. so what? <συσχετί> Κατάλαβε. Τι, τι θε τι να μα πει τώρα. Ναι. Ότι είναι όλα μαύρα και εν τέλει είχαν δίκιο οι σατανιστέ. Όχι, δεν λέει αυτό. Διότι αμέσω προηγουμένω του έχει ξεχάσει και νομίζω ότι η ταινία το στηρίζει αυτό. Κάπω αλλιώ, μια και ανέφερε την ένατη πύλη. Οκ, okay, έκανε σεξ. Σποίλερ για την ένατη πύλη. Με τον Σατανά. Με τον Απεσταλμένο του σατανά. Ουφ. ή με τον Απεσταλμένο του, του Θεού. Δεν γνωρίζουμε αν είναι Άγγελο ή Δαίμονα. Δεν κοίταγε σαν Άγγελο όταν ε, τελείωνε πάντω πάνω στο Τζονιδέλ. Νομίζω <laughs> ότι ε, όταν έρθει η ώρα για το αφιέρωμα στην πυλή, θα το συζητήσουμε αυτό. Okay. Ήδη έχω κάποιε σημειώσει για το αφιέρωμα στην πύλη, Αλλά Μην τε... το περιμένετε, δεν το είναι. Ειμερομην... Το δεν είναι ημερομηνία αυτή. Ειμερομηνία, έτσι, δεν είναι ημερομηνία Απλά λέω ότι έχω κάποιε σημειώσει. Ε, νομίζω στέκει ότι είναι Άγγελο, αλλά τέλο πάντων μετά από το σεξ δεν έχει και έναν επιλογάκο αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω mm. ότι δεν μπορείς να το κλείσεις στο πλάνο το κοντινό της ε, πως λέγεται σε νιέρ, νιέρ, σε νιέρ, νιέρ. στο κοντινό ε, αυτό και το κλείνει εδώ σε αυτό το αντίστοιχο πλάνο και νιώθω ότι είναι αβολό αυτό. Είναι, υπάρχει μια αντιπαραβολή στο συγκεκριμένο φινάλε πάντως μεταξύ ε, συνθήκων αυτοκτονίας η μία δηλαδή την Ζάκλιν πήγαν να την πιέσουνε και η γειτόνισσα, η Ζάκλιν, δεν πίεσε ακριβώ τη γειτόνισσα, αλλά σαν τη έκανε λίγο inception, ρε παιδί μου. Ναι, αναφέραμε το... την έναντι πύλη. Υπάρχει μία σκηνή στην ταινία που είναι το Ικύρου. Hm. Όταν συναντιέται με την Μίμη στην αυλή και την πίθη να βγει έξω και να ζήσει, εκεί ξεκινάει το Ικύρου. Με μία άλλο φίλο, 40 άλλο. χρόνια μικρότερη, αλλά τέλος πάντων... Είναι λίγο αυτό και μου άρεσε αυτό ότι ανοίγει, ότι κλείνει ταινία με ένα άνοιγμα προς το οικείρου της Μιμή ας πούμε. Το οικείρου του Κουροσάβα έχουμε κάνει εφηρώμα που γίνεται δεν Ναι. Αλλά και πάλι, και πάλι. Εσύ να σου πω, μήπως εσύ δεν εξέλαβες ότι η θα ζούσε μια γεμάτη μέρα και μετά θα αυτοκτονούσε. Η Μιμή. Ναι, oh. Εγώ αυτό κατάλαβα θα, ζούσε, θα, θα, θα ψηφούσε για μια μέρα τη ζωή και μετά θα αυτοκτονούσε. Yeah. Γι' αυτό εγώ το βρήκα το ψυχικό το φινάλε. Μπορεί, μπορεί. Εγώ το, το, το λέω σκάτω από την άποψη τη Ζάκλιν ότι βλέπει την μίμη ότι έχει τη θέληση να ζήσει και δεν την νοιάζει. whatever. Οκ, οκ, οκ. Δηλαδή, δεν δηλαδή, δεν δηλαδή. δηλαδή. δηλαδή, δηλαδή. η, Ζάκλιν λέει ότι δεν πείθομαι ε. από τη θέληση για ζωή κανενός. Έχω χάσει. Και είναι μια νίκη των σατανιστών αυτού. Μπράβο, αυ ναι. Και είναι σκάτω ψυχιά. Δηλαδή, έτσι όπως δεν λέω ότι δεν μπορεί να με πείσει ότι νίκησε η θέλησή τη για θάνατο. Θεμητό αυτό. Νίκησε η θέλησή τη για θάνατο. Απλά έτσι όπω το παρουσιάζει, είναι λίγο νίκη των σατανιστών, του οποίου αμέσω πριν του έχει κατηγορήσει ότι δεν κάνουν τα πράγματα επειδή έχουν κάποια σοβαρή θεωρία πάνω στα πράγματα, αλλά μόνο και μόνο από κατάθλιψη και από μιζέρια. Είναι φασέι, μα Ναι, ότι γιατί ε, υπηρετείται το κακό, ε, γιατί το καλό μα έχει απογοητεύσει. Οκ. Okay. Είναι μια ανώριμη θέση. Και του κατηγορεί γι' αυτό, και αμέσω μετά βλέπει τη θέληση για ζωή η Ζάκλιν και λέει Λυπάμαι, δεν πείθομαι. Θα μπορούσε να το θέσει κάπω, απλά θα ήθελα έναν επίλογο να μου πει τι εννοούσε. Παιδί. Ναι, ο τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αν αυτό πάει να πει η ταινία στο τέλο, ότι ότι και αν. και α νικήθηκαν οι σατανιστέ, ότι επιβιώνει η θέλησή του, α πούμε, και όταν αφήσαν τη Ζάκλιν τη, είπαν ότι όχι σήμερα, επιλέξαμε το όχι βία, αλλά μια μέρα. Και, ότι, και, και νιώθω ότι αν αυτή η σκηνή, η τελευταία σκηνή είναι η οπτικοποίηση αυτού, <coughs> δεν μου δουλεύει. Δε, δεν μου δουλεύει διότι δεν, δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόμουν τη μίμη για αυτή τη σκηνή. Ένα, ένα κοντινό τη να κοιτάει. Είναι, είναι και πρωτογκόθη, τύπησα, η Ζάκλιν. Ε, οπότε, ένα κοντινό τη θα αρκούσε. Γι' αυτό εγώ έχω τη δική μου ανάγνωση στο συγκεκριμένο ζήτημα, ε, το οποίο είναι τελείω απελπιστικό, α πούμε. Ότι, ότι, θα αυτοκτονήσει και η μίμη. Ότι θα αυτοκτονήσει η μίμη και ότι η άλλη είναι σε φάση ε, απάντα εσύ θεατή. Τι νομίζει ότι θα κάνει. Γιατί από τη μία έχει την μέρη που ξέρουμε ότι την περιμένει και τον άντρα τη βέβαια, ε, τη Ζάκλιν και από την άλλη έχει τη μίμη η οποία ε, θα αυτοκτονήσει με δικού τη όρου. Οπότε και, και, τα δύο είναι σκατοψιά πάντω και οι δύο αναγνώσει είναι σκατοψιά, γιατί τελειώνει με. Ναι. Ίσως υπάρχει η ανάποδη ερμηνεία ότι η Μίμη ε, πίστηκε να ζήσει ναι και πίστηκε τόσο πολύ να ζήσει που δεν αναγνωρίζει τον ήχο του θανάτου, διότι ο τέλος της ταινίας είναι η Μίμη που κάνει «Ε!» και πάει, πάει για πάρτι. Το «Ε!» της Μίμη ίσως να είναι ε, η, το happy end της ταινίας, που λέει ότι okay, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι γεννημένοι καταθλιπτικοί και δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ και καταδικάζει την Τζάγκλινγκ. Σε αυτό, ως ναι. Ότι okay, δεν υπήρχε περίπτωση η Ζάκλιν να γεννήθηκε για να αυτοκτονήσει. Αν θα το έκανε στα 25, στα 35, στα 45, στα 55 ή στα 95, θα αυτοκτονούσε. Και ίσω να μην χρειάζεται του σατανιστέ για να το κάνει αυτό. αυτό. Δηλαδή, οι Να είναι ο καταλήτη απλά τη ημέρα, τη εβδομάδα. Αλλά το οικείρου στοιχείο τη υπόθεση είναι ότι έπεισε τη μήμη, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν κλεισμένη στο δωμάτιό τη και περίμενε να πεθάνει. Έπεισε τη μήμη να ζήσει. Και αυτό είναι ένα τρίαμβο τη ζωή. Παρά το γεγονό ότι οι άλλοι είναι καταδικασμένοι. Παρά το γεγονό ότι, ότι είναι καταδικασμένοι. Ναι, δηλαδή, μπορεί. το happy end τη ταινία μπορεί να το δει κανεί ω ότι για τη Μίμη υπάρχει ελπίδα, απλά η Ζάκλιν ήταν καταδικασμένη από την αρχή διότι ποτέ δεν είχε θέληση για ζωή. Και δεν μπορεί να το διορθώσει αυτό. Δεν μπορεί να, να τη βάλει ένεση ή θέληση για ζωή. Άμα δεν θέλει, δεν θέλει. Μ' αρέσει, αρέσει πάντω που τέτοιο, που η ταινία καταδικάζει ξεκάθαρα τη Μαυρομάλα και αφήνει τι ξανθιέ να είναι να νικήτριε όλο αυτό. Και η Kim Hunter και η Μήμη. Γιατί σα αρέσει αυτό, ό, μα, ε, Δεν ξέρω, μπορεί να το λέει ειρηνικά. <laughs> <laughs> okay. ε, Βέβαια, πρέπει εδώ μια και λε μαύρο πρέπει κάποιο να αναρωτηθεί Τι σκατά συμβαίνει με την περούκα. Ε, είναι μια περούκα η οποία έχει δική τη ζωή, Είναι βγαλμένη από την πιο Κλεοπάτρα των Κλεοπατρών. Τι σκατά, Ποια είναι η διάλυση. Όταν γόθερε, Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Ε, και δεν υπήρχε τον γκοθ τότε, παιδί μου. Μάλλον όχι τον γκοθ. τον σαν ρυθμός αρχιτεκτονικό υπήρχε, αλλά. <laughs> και σαν λογοτεχνία υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε τον γκοθ. Αυτό που λέμε τώρα γκουθ. Η ναι. τάση μόδα, α πούμε. Αλλά ναι. Τέλο <laughs> <Έλας> πάντων. Πάντω, <coughs> στέκει και αυτό, διότι ε, πολλέ φορέ άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορούν πάνω σε αυτό να δώσουν χρήσιμε συμβουλέ σε άλλα άτομα ε, τα οποία πάσχουν από το ίδιο πρόβλημα, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να τα ακολουθήσουν. Ε, οπότε, ε, κάλλιστα μπορεί η ίδια να μεταλαμπάδευσε. Μάλλον δεν μεταλαμπάδευσε γιατί δεν το είχε ποτέ. Να, να ενέπνευσε ε, θέληση για ζωή στην μύμη. Ενώ η ίδια δεν μπορεί να το βιώσει ποτέ αυτό. Ε, είτε ζήσει είτε όχι, είτε αυτοκτονήσει μια μέρα είτε όχι, θα είναι πάντα σε αυτή την κατάσταση ότι δεν γουστάρω να ζω. Ε, το οποίο είναι και ενδιαφέρον, υπήρχε μια τάκα. Ποιο την είπε, Νομίζω ο άντρα τη ε, Ζάκλιν το την είπε, Όχι ο Τζαντ. Ότι οι, οι, αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν δεν μιλάνε για αυτοκτονία. Δεν συζητάνε για αυτοκτονία. Δεν το είπα γιατί δεν ισχύει αυτό ψυχολογικά. Ακριβώ δεν ισχύει. Άρα Α, ο άντρα θα το πει. Το άντρα, ναι. Μπράβο. Ε. Και το σε ότι, ε... το είπε στο στήλο ότι. έλα, να σε πάω να φάμε κάτι τώρα. Όχι, δε, δεν, υπάρχει καμία περίπτωση. Μα έτσι αυτού, το είπε. Ε, δεν, δεν, παίζει γιατί μόνο αυτοί που. Δεν μιλάνε για την αυτοκτονία. Αυτοκτονούν ε, Πάμε γιατί, να φάμε τώρα. Γιατί ήξερε ότι. δεν ισχύει. Και ένα και εμένα ρε μαγκά, δεν κατάλαβα. Α, νόμιζα ότι είσαι γεμάτο. Δεν με έχει κεράσει μαγκά. Είμαι άδειο όπω η ψυχή τη Ζάκλι. Νόμιζα ότι είσαι γεμάτο. Λοιπόν και να κάνουμε και ένα καμπάι, γιατί. Δεν κάναμε καμπάι. Δεν κάναμε καμπάι. Εγώ δεν ήπια. Είναι οπότε... η πρώτη φορά που πίνουμε, ούτε εγώ ήπια. Α. Καμπάι, δεν έχουμε πιει. Καμπάι. Λοιπόν. Αχ. Εγώ ήμουν στον καφέ. Ωραία. Ε, τώρα έχει το ράκι. Λοιπόν. Οπότε ναι, οκ, okay, υπάρχουν, υπάρχουν αναγνώσει που σα παραθέσαμε. Μα και εσεί για δικέ σα αναγνώσει και πού προχωράμε. Ε, καταλήγω στο τέλο ότι με καλύπτει α, α, μία ανάγνωση, απλά θα ήθελα η ταινία να μην με αφήσει στο βγάλε το δικά σου συμπεράσματα τόσο πολύ. Θα ήθελα ένα τόσο δομημένο σενάριο να, να με πάρει από το χέρι και να με, να με πείσει περισσότερο ότι ε, δεν είναι ο τυνανισμό. Και νιώθω ότι υπήρχε αυτό και υπήρχε ένας επίλογος και κόπηκε δεν είναι ότι με χαλάει το τέλος. Μ' αρέσει που ανοίγει ένα οικίρου ξαφνικά. Απλά όχι έτσι όπως είναι και κόβεται και πολύ απότομα το πλάνο και είναι λίγο άσχημο. Γιατί κόβεται απότομα το πλάνο, διότι δεν είχαν υλικό να γυρίσουν... Ε... Ναι, να πω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Σύφης. Ε, ε, όταν είχα γυρίσει τη βάρδια, είχα μιλήσει με ένα δύο παραγωγούς και ένας μου είχε πει, ρε παιδί μου, ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα σκηνικά στο σπίτι, κόφτα και βάλε όλη την ταινία στο δρόμο. Και λέω βεβαίω, αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η συζήτηση έγινε μετά την, το γύρισμα τη ταινία. Και δεν υπήρχε ένα πλάνο στα εξωτερικά που έχετε δει. Και όσοι δεν το έχετε δει, δείτε τη βάρδια. Είναι σε αυτό το κανάλι. Ε, σκληρό πλαγγ. Ε, δεν είχα κάποιο πλάνο γυρισμένο το οποίο να, να θυμίζει φινάλε ταινία. Να θυμίζει κάποιο κομβικό σημείο ταινία. Συνήθω οι αρχέ και τα φινάλε γυρίζονται ώστε να είναι ακριβώ αυτά. Αρχέ και φινάλε. Οπότε στη συγκεκριμένη ταινία, ναι, είναι λίγο κάτ. Ευχαριστούμε που πληρώσατε το εισιτήριο. Αλλά ναι. Ε, Θε να πούμε εδώ για του σατανιστέ ή να πούμε παρακάτω για του σατανιστέ. Α πούμε εδώ για του σατανιστέ. Α πούμε εδώ για του σατανιστέ. Θα πω ότι υπάρχουν δύο είδη σατανιστών. Υπάρχουν αυτοί οι σατανιστέ, που είναι μια πολύ ρεαλιστική απεικόνηση των σατανιστών. Νιώθω ότι η πιο ρεαλιστική απεικόνηση που μπορεί να κάνει είναι αυτή. Mm. Κάτι τύποι. Ε, μεσοαστεί οι οποίοι βαριούνται και έχουν απογοητευτεί από το μηδενισμό της ζωής και ταυτόχρονα έχουν διάφορες δουλειές στις οποίες προσπαθούν να χώσουν το σατανισμό τους όπως η κυρία Ρέντι που έχει μια επιχείρηση προϊόντων καλοπισμού και επίσης έχει σαλόν καλοπισμού δηλαδή πας και σε χτενίζει και σε βάφει και βάζει ως λογότυπο το σύμβολο τη σατανιστική τη οργάνωση έτσι για κλείσιμο ματιού. Όχι ότι σημαίνει τίποτα, ότι έτσι για να κοροϊδεύει την κοινωνία ότι αγοράζεται τα προϊόντα μου και πάνω έχει το σύμβολο του σατανά. Νιώθω ότι αυτή είναι μια πολύ ρεαλιστική απεικόνηση. Η άλλη απεικόνηση είναι ο Μπόρις Μπάλκαν, ο οποίος θέλει να ο Μπόρι Μπάλκαν είναι ο, ο Λαγγέλα από το. Ο, ο Φρανκ Λαγγέλα από το... την NTP. Κάναμε το live για το Hellraiser. Δεν ήταν για το Hellraiser, αλλά μιλήσαμε για το Hellraiser. Ο Φρανκ, ο Μπόρι Μπάλκαν, ο τύπο ο οποίο θέλει αποθέωση από την ανάποδη. Θέλει να πάει στο βαθύτερο. Στο βαθύτερο κύκλο της κολάσεως και να χαϊδέψει την πλάτη του σατανά. Να την ξύσει λίγο. Να την ξύσει λίγο. Όπω ο Δάντη τη καρφάλωσε αρπαζόμενο από τι τρίχε του. Ε, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Υπήρχαν τέτοιοι τύποι ιστορικά, απλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον σε αυτό το βαθμό που είναι ο Μπορί Μπάλγκαν και ο Φρανκ. Και υπάρχουν και περιπτώσει που είναι πιο low level, έτσι όπω είχαμε και στην Ελλάδα στα 90s. Ε, που. Ε, ναι, εκεί εντάξει, ήταν ναι. πιο. Ναι. Εκεί το, ήταν συνηθισμένο με τη βία, βέβαια, οπότε δεν ήταν ακριβώ. Ε, γιατί. Σαν, Σατανισμό δεν σημαίνει 100%. Δεν είναι απαραίτητα συνυφασμένο με τη βία ότι θα σκοτώσουμε, θα κάνουμε, θαράνουμε. Είναι και μια, μια λέσχη είναι πολλέ φορέ Στη συγκεκριμένη περίπτωση με την καμία δεν θέλουν να έχουν σχέση με τη βία. Δηλαδή το παλεύουν όσο μπορούν. Ωστόσο εντάξει είναι καθηκάκια γιατί πήγαν να ξεφορτωθούν την Ζάκλιν βάζοντα την αυτοκτονίση. Δεν θα τη σκοτώναν ποτέ με τα ίδια του τα χέρια. Δεν έκαναν φόνο, αλλά θέλουν να κάνουν έμεσα φόνο να την, να την πείσουν να αυτοκτονήσει γιατί είδαν ότι η ψυχολογική τη κατάσταση είναι κατάλληλη. Για να μπορέσουν να το πετύχουν αυτό με υποβολή. Το οποίο είναι μια ωραία απεικόνηση των θεματικών τη ταινία: το ότι οι σατανιστέ, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν αυτή τη λέσχη διότι έχουν απογοητευτεί από το μηδενισμό και θέλουν κάποιο νόημα. Αλλά πιστεύουν ότι δεν υπάρχει νόημα. Το ότι έχουν ένα ηθικό κανόνα ότι δεν σκοτώνουμε, βία, όχι, κακό, είναι πολύ ωραία καταδίκη. Του, της ε, ε, ιδεολογίας τους ότι τίποτα δεν έχει νόημα. Άμα τίποτα δεν έχει νόημα, γιατί έχεις τον κανόνα του δεν σκοτώνω, τι, της, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά Έτσι. σου, για, Γιατί δηλαδή δεν θες να σκοτώσει, Αφού δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει τίποτα νόημα και όλα είναι μηδενισμό, Απλά σκοτώσέ την. Σκότωσέ την και, και δέξω τι συνέπειε όταν αυτέ έρθουν γιατί δεν έχει νόημα. Ναι, whatever. Έτσι. Αλλά είναι πολύ καθώ πρέπει και πολύ φοβισμένοι να ασκήσουν βία διότι υπάρχει ο κανόνα. Και γιατί λέει ο δημιουργό μα, μα έβαλε τον κανόνα ότι η βία είναι κακό. Και είναι σαν να του βλέπει σαν του βλάκε και του σκέφτονται, αφού δεν έχει τίποτα νόημα, γιατί να μην ασκήσουμε βία. Και τέλο πάντων είναι πολύ ωραία η απεικόνηση των σύγχρονων μεσοαστών μηδενιστών τέλο πάντων στου σατανιστέ. Πού στέκεσαι για του σατανιστέ του Κασαβέτη, του Πολάνσκι δηλαδή. Ενδιάμεσο θα έλεγα ότι είναι. Μεταξύ Μπόρι Μπάλκαν και αυτών των σατανιστών. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Ναι, ε, Κάπω Απλώ νιώθω ότι οι σατανιστέ ε, του Μπόρι Μπάλκαν. Ε, αυτή η σχολή τέλο πάντων κινηματογραφικού σατανισμού είναι ότι θέλουν να σε προσέξει ο Αφέντη. Θέλουν να. αυτό που έχει για Αφέντη θέλει βασικά να, να σε αναγνωρίσει επίσημα σαν υπηρέτη του. Notice me, Satan Sempai. Ε, <laughs> είναι ο Μπόρι Μπάλκαν. Λοιπόν, οπότε ναι. Ε, σκοτώνουμε ε, όλε τι καλέ από το, πραγματικά. από το Και θέλει να. Και, θε... και θέλεις ουσιαστικά να σε προσέξει, να έχει μια ειδική θέση, ίσω να του γαργαλά τα παπαράκια, κάτι. Ε, ενώ αυτοί οι σατανιστέ, εδώ πέρα, ε, οι σατανιστέ του Κασαβέτη, Παύλα Πολάνσκι, είναι πιο. πιο ισότιμοι, σαν να έχουν ήδη μιλήσει με τον Σατανά και να παίζουν μπαλίτσα και να, να έχουν ένα task να περατώσουν. Ε, ενώ αυτοί εδώ οι σατανιστέ είναι μια φιλοσοφική τάση. Ε, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν λέω ότι είναι σωστή φιλοσοφική τάση, όρημη ή ολοκληρωμένη, γιατί φαίνεται να είναι λίγο φασέι οι άνθρωποι. Ναι, δεν το στηρίζουν ε... όταν του ρωτάει. Βασικά, πολύ γρήγορα. Όταν σκάει ο Τζαντ μέσα. και ο Χόγκ, Ο Χόγκ δεν είναι. Mm. Ε... Όταν σκάνε μέσα, με δύο λόγια του ξεπαστρεύουν φιλοσοφικά. Δεν, έχουν, δεν έχει πολλά-πολλά. Και δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματική απειλή για οποιονδήποτε πέρα από την Ζάκλιν. Η Ζάκλιν είναι μόνο στο ελαιό του, διότι έχει φέρει τον εαυτό τη στο ελαιό του. Είναι καταθληπτική, είναι χαμένη. Ε, και βρίσκει αυτού, όλα καλά. Μια χαρά. Νομίζω πως ναι. πω ναι. Όπου τη μπράβο. Η σόγια είναι αδυσόπιτη, αλλά μπράβο. Μια χαρά. Λοιπόν, ε, η... η, Ζάκλιν λοιπόν απλά ψάχνει ευκαιρίε και ψάχνει καταλήτε για να φτάσει το στόχο τη. Και οι σατανιστέ είναι σε φάση, κοίτα να δει. Έχουμε ένα ωραίο πειραματόζω εδώ πέρα για να δούμε αν μπορούμε να, να, τηρήσουμε, τον, κα... να... Να τηρήσουμε τον κανόνα μα, αλλά ταυτόχρονα να προκαλέσουμε και το κακό στο το οποίο υποτιθεί πυρετούμε, αλλά δεν νιώθω ότι πυρετούν ευθέω το Σατανά. Δεν νιώθω ότι θέλουν κάποιο παρεδόση με το Σατανά. Είναι απλά ότι αυ αυτό. Ένα νιχηλισμό που τον εκφράζουν μέσα από την σκοτεινή όψη του χριστιανισμού. Το, βρυκα, το, βρίσκω. Δεν έχει σημασία που ήδη είναι πανκ. Είναι όλοι του πανκιά. Όχι πανκιά ότι ακούνε μουσική και έχουν αυτό το ντύσιμο και την <χω> ό, όποια ιδεολογία. Είναι αυτό που λέγει ο Σάμιλ Τζάξον στο Revenge of the Sith. Ε, ε, μου είπε ο Τζόρτζο δεν θα πέθανό σαν πανκ. Του πέψεμάτα. Λοιπόν, είναι τέτοιου είδου πάνκς αυτοί οι σατανιστέ. Έβαλε κάτω τον Πάλπατιν. Ε, ναι. Στο μυαλό του. Εντάξει. Ε, οπότε του βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση σατανιστών στο σινεμά. της, πιο ενδιαφέρουσα. Όχι ότι έχω δει άπειρε απεικονίσει, αλλά ε, την, την κρατάω. Ναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι κάπου στη μέση ανάμεσα σε αυτού του. Ε, στο Rosemary's Baby και τον Μπάλγκαν. Αλλά είναι πολύ πιο κοντά στο απόλυτο τίποτα. Με την έννοια ότι ο σατανισμός τους ουσιαστικά σημαίνει ότι θα μαζευτούμε και θα παίξουμε χαρτιά. Είναι ένα, μια λέσχη κοινωνική όπου μαζεύονται και παίζουν χαρτιά. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Οκ, <laughs> okay, προφανώς έχουν κάποια τελετή που δεν τη βλέπουμε και κάνουν κάτι τύπου θρησκευτικό υποθέτω. Αλλά στην πράξη είναι απλώς ένα μεσοαστικό κλαμπ για Ανθρώπου οι οποίοι είναι επαγγελματίε. Βλέπουμε η μία έχει επιχείρηση καλλιντικών. Δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουν οι άλλοι, αλλά είναι κάποιο είδου επαγγελματίε ευκατάστατοι. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μία λέσχη μεσοαστική του τίποτα, α πούμε. Δεν διαφέρει πολύ από τι τελετέ εισήγηση, εισαγωγή, έναρξη, δεν ξέρω πού, που έχουν στι αδελφότητες. Στα κολέγια. Ναι, μια μασονία. Μια Μια ναι. αδερφότητα σε ένα κολέγιο είναι κάτι τελείως άκακο, το οποίο ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση μετατρέπεται σε κάτι πιο... Μοχθηρό. μοχθηρό. Και βλαβερό. Σίνιστερ που λέει και ο Τζαντ, με το ότι από το λόγο της φιλοσοφίας, όχι λόγω αυτών που κάνουν, δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια τελείως άκακη λέσχη, που έχει κάποια τελετουργικά για να διώχνει τους, ε, αυτούς που, που θα προσπαθούσαν να αποκαλύψουν τα μυστικά της, αλλά έχουν κάτι τομοχθηρό λόγω της φιλοσοφίας που έχουν αναπτύξει. Εντάξει και τη Ζάκλη πήγαν να τη φάνε. Έμεσα. Αυτό Έτσι, λέω, ναι. ναι, ναι, η, ναι δηλαδή... η, 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 θα μπορούσε να είναι θεωρητικά μια άκακη λέσχη, αλλά έχουν mm -hmm. ε, τους κανόνες που βασίζονται στο ότι το κακό είναι καλύτερο από το καλό. Ναι, ναι το οποίο είναι αποδεικνύεται, ε, πώς το λένε... Μπαρούφα. Μπαρούφα και υποκριτικό. Και μου άρεσε η σκηνή αυτή που τους, τους λένε... Δεν δεν είχαν λόγια να το εκφράσουν. Προφανώς είναι μία ταινία, είναι ένα οπτικό μέσο. Δεν μπορείς... Υπάρχουν Είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα το τι είναι το κακό και τι είναι το καλό. Μπορείς να το απαντήσεις. Αλλά είχε δύο χαρακτήρε οι οποίοι δεν είχαν λόγια να το εκφράσουν και καταλήξαν σε μια προσευχή που θυμούνταν από τα παιδικά του χρόνια. Κινηματογραφικά μου άρεσε το ότι δεν είχαν λόγια να το εκφράσουν διότι θα, δεν μπορεί σε μια ταινία. μόνο μπορεί, αλλά δεν, είναι πολύμένη στην πολύ ταινία. Δεν μπορεί να αρχίσει να λε φιλοσοφικέ απαντήσει στο τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Οπότε το ότι κατέληξαν σε ένα συναισθηματικό ότι εγώ αυτό από τότε που ήμουν μικρό θυμάμαι. Τρία λόγια από μια προσευχή μου αρχούσε ως ε, απάντηση στο ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου εξηγήσω γιατί το καλό είναι καλύτερο από το κακό, αλλά. Ε, να πώ το βίωσα εγώ να πω. Στο α, να να πώ το εκλαμβάνω. Ε. Δεν μπορώ να το αναπτύξω τέλο πάντων. Μου δούλεψε αυτό και μαζί με αυτό και με την φάση κύρου της Ελίζα uh, Μπεθράσελ παίζει mm. τη γιατί προφανώς ο Βαλιούτον βάζει σε όλες τις ταινίε την Ελίζαπεθ Ράσελ, η οποία Ελίζαπεθ Ράσελ, να πούμε ότι ήταν εξαιρετική εδώ πέρα, ε, στις τρεις ατάκες που είχε. Ήταν ο αέρας της, ήταν εκείνη η κοινή σου πάντα, πάντα, είχε έναν ωραίο αέρα. Mm. Τέλο πάντων, μου άρεσε το πώς το κατέληξε, παρόλο που μου έλειψε... Α, υλικό. Υλικό. Ας περάσουμε στους τοπιούς mm. και στην Kim Hunter ως Μέρι Γκίψον στην πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο είχε εμπειρία στο θέατρο, αλλά την πετάξανε στον κινηματογράφο να κρατήσει πάνω του μια ταινία. Και πώ νομίζει ότι τα κατάφερε. Νομίζω ότι τα κατάφερε μια χαρά στο κομμάτι που κλήθηκε να κρατήσει. Βέβαια, πλαισιώνεται από πολλού. Ε, δεν νιώθω ότι υπάρχουν. Ε, ε, τη δίνεται η ευκαιρία να, να πούμε ότι κρατάει όντω την ταινία πάνω τη. Ε, Συνεχώ την πλησιώνουν με του διάφορου άντρε. Τον detective, τον, τον άντρα τη Ζάκλιν και. Ε, το Τζαντ κάποια στιγμή, όχι πάρα πολύ, δεν συνεπήρξε. Και φυσικά από την παρουσία τη αδερφή τη, ακόμα και όταν την βλέπουμε. Και, ναι, α, σωστό. Εντάξει, η Χάντερ ήταν μια θρηλυκή ηθοποιό. Ε, Πλάνη τη τοπικύκων, λεωφορείο πόθο. Ηταν ε, εξαιρετική. στον τοπικυκων λεωφορειο ποθο Είναι η αρχική, η Στέλλα! Στέλα. Ναι, ναι. Ενώ είναι legit η αρχική. Η Στέλλα. Είναι με το Malombrand η Στέλα. Και στο θέατρο ήταν. Α, ναι. Α, οκ. Αυτό δεν το ήξερα. Λοιπόν... OG Stella. OG Stella. Λοιπόν, ε, εξαιρετική τη βρίσκω. Δηλαδή έφερε την... Ε, έπρεπε να παίξει μια αθώα. Δεν είχε ιδέα τι κάνει. Κυριολεκτικά βγαίνει από το σχολείο και καταλήγει σε σχολείο να δουλεύει, ουσιαστικά. Ε, και είναι πιο αθώα εκεί μέσα. Και είναι ένα πολύ καλό παράθυρο για τον θεατή στον πιο ύποπτο κόσμο της Νέας Υόρκης, ας πούμε. Ε, γιατί όσο, μπέ, όσο μπλέκεται με την περίπτωση της εξαφάνισης της αδερφής της και το μυστήριο που την περιβάλλει ε, ο θεατής αρχίζει να, 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 να επενδύει στο τι έχει γίνει τέλος πάντων με τη Ζάκλιν και η ίδια καταλαβαίνω την πρόθεση του να την αφήσουμε σαν πρωταγωνίστρια γιατί αυτή δεν, υπο, δεν πονηρεύεται ποτέ δεν διαφύρεται ποτέ, δεν αλλάζει ποτέ παραμένει αυτή που είναι και καλώ παραμένει αυτή που είναι. Απλώ από ένα σημείο και μετά ο θεατή έχει... έχει, μολυνθεί από αυτόν τον κόσμο. Οπότε ίσω να μην είναι η κατάλληλη πρωταγωνίστρια πια αυτή. Οπότε αλλάζουν πρωταγωνιστέ, άσχετο αν έγινε άμπαλα, είτε λόγω μοντάζ είτε λόγω σενάριο. Λόγω μοντάζ υποθέτω. Ε, αλλά το κομμάτι τη η Kim Hunter το, θεωρώ ότι το υποστήριξε πλήρω αυτή την αθωότητα, αλλά όχι χαζομάρα. Την έβγαλε 100% θεωρώ είναι μια καλή δομή για, ένα, για, αυτό το είδος όπου έχει γίνει ένας, ψάχνουμε αν έχει γίνει φόνος ή αν έχει εξαφανιστεί κάποιος και μπαίνουμε σε έναν ύποπτο υπόκοσμο να έχει σε έναν πάρα πολύ αθώο πρωταγωνιστή με γουρλωμένα μάτια που λέει «Α, ναι, ω, τελεξ, μπορείς να με βοηθήσετε» κτλ. Ε, δουλεύει πολύ αυτό το αρχέτυπο και η Kim Hunter το κάνει εξαιρετικά. Έχει αυτή την αθότητα. Έχει, ξεκάθαρα φαίνεται ότι η τύπησα μόλι βγήκε από το σχολείο και δεν κολλάει πουθενά στο Manhattan. Και όταν την προσεγγίζουν όλοι και τη λένε Να σου πω κοπελιά, τι και τι και Είναι Λέει. την προσεγγίζει ο Wattor. ο Να σου Only Τέλο πάντων. <χει> Εν τω μεταξύ θα μπορούσε <χει> να είναι ένα από του χαρακτήρε. Αν ναι, για, ο Γουάτο. Το για 1943 για στο Μανχάταν του σκάσει ο Γουάτο, δεν θα πει ότι απερίεργο. Όχι, όχι. Τέλο πάντων, ναι. Ε, πάρα πολύ η αθωότητά τη και κρατάει πάρα πολύ ωραία την ταινία. Απλά μου έλειψε όταν εξαφανίστηκε. Δηλαδή είχα πιστεί ότι θα ακολουθήσω την Μέρη ή γούσταρα και ξαφνικά η Μέρη γίνεται λίγο για τα τελευταία 15 λεπτά, 20 λεπτά πόσο είναι, κομπάρσος στην ταινία, όπως και όλοι οι χαρακτήρες που όλους τους αντιμετωπίζει λίγο σαν κομπάρσος, από ένα σημείο και μετά. Γιατί βάζει μέσα πάρα πολλούς χαρακτήρες και δεν μου άρεσε αυτό. Νιώθω ότι μπορούσαμε να το πάμε με τη μέρη μέχρι τέλους. Βέβαια, ε, αυτό είναι δομικό πρόβλημα. Πώ θα ε, έβαζε τη μέρη στη σκηνή με του σατανιστέ όπου προσπαθούν να πείσουν την αδερφή τη να πεθάνει. Ε, έπρεπε να απομακρυνθεί από τη μέρη αναγκαστικά σε κάποια σημεία για να δει κάποια πράγματα. Σε αυτό είχε τον Τζαντ να σε βοηθήσει, αλλά άφησε και τον Τζαντ πίσω από ένα σημείο και μετά. Mm. Τα δομικά προβλήματα τέλο πάντων τη ταινία τα ανέφερα πριν, αλλά η ίδια Κιμ η Hunter μου άρεσε πάρα πολύ και με έπεισε να παρακολουθήσω την ταινία και μου δούλεψε αυτό το, αυτό το αθώο που έκανε και με έπεισε για το αρχέτυπο της τελείας αθώας κοπελιάς που μπαίνει μέσα στο Μανχάταν που έχει μια φιλμ νουάρ σκοτεινιά και είναι τελείως αθώα και ψάχνει να βρει τι έγινε με την αδερφή της και μου δουλεύει η όλη φάση. Ε, θα ήθελα... Παραπάνω. Θα ήθελα παραπάνω αφοσίωση στη στην μέρη ως πρωταγωνίστρια και μου δούλεψε και το ότι την ερωτεύονται όλοι. Ο Τζαντ δεν το αποκαλύπτει, αλλά ο Τζαντ άμα, έχεις, α, α, άμα δεν είσαι άντρας θα σου την πέσει. Δεν της την έπεσε, αλλά μπράβο στον Τζαντ, κρατήθηκε είναι, είμαστε μαζί. σω να, τον είδε, να την είδε καπαρωμένη από άλλου πέντε και σου λέει Άστο, έχω ναι. πάρει νούμερο 6 στη γραμμή για το Ακριβώ. Αλλά μου δούλεψε που και οι δύο α, άλλοι αρσενικοί χαρακτήρε πέρα από τον Τζαντ την ερωτεύονται, διότι ερωτεύονται την αθότητά τη. Είναι χαρακτήρε οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από την αθότητα και έρχεται μια κοπέλα από την επαρχία από ένα σχολείο καθολικό και παθαίνουν σοκ από το πόσο αθώα είναι τα μάτια της. Μου δούλεψε όλο αυτό, mm. το, αυτή η φάση. Τον Κόνουεϊ. Ε, Okay. Ως Dr. Louis Judd. Μαζί σου. Είναι ο λόγος που επιστρέφουμε. Καλός ή κακός. Καλός. Άλλη μία ερμηνεία, στα ίδια πλαίσια, παίζει τον ίδιο χαρακτήρα. Ε, δε, όπως είπαμε, ο Ντεουίτ Μποντίν έχωσε το χαρακτήρα αυτό αντικαθιστώντα κάποιον άλλο χαρακτήρα που είχε αυτό το ρόλο εκεί πέρα. Νομίζω δεν ήταν καν ψυχίατρο, ήταν αστυνομικό. Δεν έχω ιδέα τι ήταν ακριβώ, αλλά τέλο πάντων άλλαξε το ρόλο για να βάλει τον Conway και πολύ καλά έκανε. Δυστυχώς δεν υπήρξαν άλλες ταινίες όπου να σκάει μύτη ο Δόκτωρ Τζαντ. Θα μπορούσε να είναι... Juddverse. Ναι, θα μπορούσε να είναι κανονικότατα σειρά όπου... Α, γιατί πάντα χρειάζεσαι ένα τέτοιο χαρακτήρα πάντα χρειάζεσαι έναν ψυχίατρο σε τέτοιου είδους ταινίε να μπει και να ε, 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 βοηθάει την πλοκή. Να εξηγήσει, να ερμηνεύσει, ναι. Εδώ πέρα το χρησιμοποιεί και πιο έξυπνα από αυτό, διότι δεν είναι ο κλασικός ψυχίατρος σε ένα film noir ή ο κλασικός βοηθητικός ε, authority figure χαρακτήρας σε ένα film noir. Είναι, γίνεται ένας από τους βασικούς υπόπτους. Σε ένα σημείο. Και είναι και φιλοσοφικό πόλο, ρε φίλε. Είναι φιλοσοφικό πόλο, αλλά μπαίνει ω πολύ ύποπτο. Μπαίνει ω. Ως... Τι είναι αυτό τώρα, τι, τι, έγινε. Ρε τον είδα και λέω, κάτσε ρε εσύ, έτσι όπω ξεκινάμε με αυτόν, πω θα σκοτωθεί αυτή την ταινία. Γιατί κάτσε, πολύ εκβιασμοί τώρα, εκατοστά δόλαρα και τέτοια. Ναι, μάγκα. Φέρε μου τα λεφτά. Όπαρε μάγκα. Μπαίνει πολύ ύποπτο και μετά γίνεται γλυκούλη. Και μου δούλεψε πάρα πολύ. Λατρεύω τον Κόνουι σε αυτό το ρόλο είμαι ο νούμερο ένα ε, τζαντίτσα στον κόσμο όπου όποτε έχει συναυλία ο τζάντι είμαι από κάτω και κουνάω τη σημαία. Έχει συναυλία ο τζάντι, μάλιστα. <laughs> Δεν μιλάει σε κάποιο συνέδριο ψυχολόγων, όχι συναυλία είναι. <laughs> Φαντάζομαι να είναι στο πόντιουμ τώρα να ξεκινάει <laughs> να μιλάει και να βγάζει γιουκελέλε και όχι, να παίζει. Όχι, όχι. Έχει συνέδριο το οποίο mm. είναι στην πρώτη ώρα από τις 7 ώρες που κρατάει. <laughs> ναι. Βγαίνει ο πρώτος και εγώ από κάτω. Τζαντ! Ο Τζαντ θα εμφανιστεί σε 7 ώρε. Είναι ακόμα στο αεροδρόμιο. Όπω θα είσαι ο Μαλάκα που θα λέει αν δεν στου Λοιπόν. δεν, δεν ξέρω, μην έχει καλύψει σε τεράστιο βαθμό. Τα έχουμε πει και, για το... και στο Cut People. Εδώ πέρα ξεκινάει γλίτσα και γίνεται κάτι πιο αξιοπρεπέ. Ενώ στο Cut People γίνεται λίγο αλλιώ το πράγμα. Ε, χαίρομαι που δεν υπάρχει διάσταση του Cut People εδώ πέρα. Ε, διότι νιώθω ότι στο Cat People μαγεύτηκε κυριολεκτικά από ένα μαγικό πλάσμα. Εδώ πέρα είμαστε σε άλλη φάση, παρά το γεγονό ότι υπάρχει σατανισμό. Δεν υπάρχει απολύτω τίποτα το υπερφυσικό εδώ πέρα. Οπότε δεν βλέπω το λόγο να τον κάνει κάποιο είδου ε, ε, Αν και ξεκινάει με τέτοιε υπόνοιε. Ε, και η αψίδα του μου άρεσε. Και, ε, και καλά, Κόνουι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Και τα είπε και τα είπαμε. Τελεία. Ε, Εξαιρετικό ο Τζαντ. Ε, θα, και εγώ θα βλέπω μια τρίτη ταινία με τον Τζαντ, θα την έβλεπα ακόμα πιο πρίκολη. Cool. Πώ πήρε το πτυχίο Υπάρχει ε, η, αναφέρεται σε μία σε δύο ε, ή μία ή δύο τέλος πάντων ε, πρώην του που μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι είναι κλείσιμο ματιού στην Ιρένα αλλά δεν βγάζει νόημα εντός του σύμπαντος διότι θα πρέπει να είναι νεκρός ο Τζάντα με συναντήσει στην Ιρένα αλλά νιώθω ότι στο γράψιμο χωρίς να το εξηγεί ποτέ είναι ένα από αυτά τα κλεισίματα ματιού ε, σε επίπεδο τελείω. Ε, τον Ναι, τελείω φανμποίστικο ότι α, κάποτε είχα μία. Δε, δεν, αποκλείουμε το. Δεν το συζητήσαμε στην αρχή. Αποκλείουμε το ενδεχόμενο να είναι παραλληλόκουελ. Ε. Να είναι περίπτωση Highlander όπου κάθε ένα είναι σε διαφορετική. Όχι, όχι, όχι. Παραλληλόκουελ. Δηλαδή, όσο βλέπει την ε, Ιρένα, αλλά ah, ακόμα ah. δεν α. έχει μπει σε. Sorry, με έχουν μπερδέψει. Έχω πραγματικά. Έχω μετα. Με, τα. δεν υπάρχει. Μισό. Με τα κουέλ έχω μπερδευτεί τελείω. Παραλληλόκουελ το βγάζω εγώ από το μυαλό α, μου. Okay. Δεν υπάρχει παραλληλόκουελ. Okay. Δηλαδή δεν, δεν ρέει και στη γλώσσα ωραία. Δεν, ξέρω, ε, ενώ δεν ξέρω. το βίκουελ. Ε, ρε παιδί μου, μου Όσο... Ώρα... Ναι. Όσο συμβαίνει το. Αποκλείεται. People, πίπι... γιατί ε... αλά... μέχρι το Cat People έχει ξανανοίξει το γραφείο του, ενώ εδώ πέρα δεν βλέπει ασθενεί. Εντάξει, άρα είμαστε. Είμαστε σε prequel ξεκάθαρα. Είμαστε, οκ, σε prequel εποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, Airford ε, Gage ω Jason Hogg, ο ποιητή. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του ποιητή και ήθελα κι άλλο και ήθελα να τα φτιάξει με τη Μέρι και δεν έγινε και είναι ο ποιητή ένα από τα παράπονα μου για την ταινία. Τον βάζει πολύ απότομα. Νιώθω ότι κάτι σαν να λείπει από την εισαγωγή του δηλαδή ξαφνικά εκεί που πάει στον Τάντε στο είναι κι αυτός από πάνω από την αστυνομία και τη λέει να σου πω κοπελιά, αυτό και εκείνο και τ' άλλο και μετά ξαναεμφανίζεται σαν δεύτερη εισαγωγή του χαρακτήρα, σαν κάτι να λείπει ενδιάμεσα. Και να υπάρχει εδρεωμένη σχέση πια. Ναι. ναι. Σαν να λείπει σκηνή που εδρεώνεται η σχέση. Μπορεί. conspiracy ε, theory. Αλλά νομίζω ότι ισχύει. Δεν έχω το καπέλο Ναι, δεν έχει το καπέλο σου. Τέλο πάντων, και στο τέλο μένει στον αέρα. Δηλαδή, μα λέει ότι είναι ερωτεμένο με τη Μέρη. Ε, μα λέει ότι ο Τζαντ θα του εκδώσει. Τέλο πάντων, θα θα πιέσει τον εκδότη του που υπονοείται ότι ο Τζαντ και ο εκδότη του έχουν καλή σχέση να εκδώσει νέα ποιήση. Οπότε θα επανέλθει μετά από καιρό ε, στη, το προσκήνιο, ναι, στο το προσκήνιο. Στο προσκήνιο, και θα είναι λογοτεχνικό όνομα ξανά, ενώ τώρα είναι λίγο ξεπεσμένο. Αλλά δεν πηγαίνει πουθενά. Και νιώθω ότι αν υπήρχε μια τελευταία σκηνή θα, θα υπήρχε κάτι με τον Χόγκ. Αλλά μου άρεσε ο Χόγκ, μου άρεσε. Μου αρέσει αυτό το αρχέτυπο του απογοητευμένου νεαρού α, ποιητή. Είναι ένα αρχέτυπο που δεν το βάζανε σε μια ταινία νουάρ αργότερα. Σίγουρα δεν το βάζανε σε μια νέο νουάρ ταινία. Ε, και μου αρέσει πολύ αυτό που κάνει που το, κάνει ένα παραλυσμό με το σειρανό, τον Σιρανόντε και κάνει ένα παραλυσμό με τον Δάντι και στο επίπεδο του Δάντι υπάρχει και το εντελώ κυριολεκτικό το ότι έχουν στο, στο Dante, στο εστιατόριο, υπάρχει μια τυχογραφία όπου είναι ενό προραφαηλίτη, νομίζω είναι το αρχικό, του Μπέρν Τζόντ, δεν έχω ιδέα ποια είναι, νομίζω προραφαηλίτη, ε, αντιγραφή του πίνακα όπου είναι ο Δάντη και η Βεατρίκη που τη συναντάει στη γέφυρα της Φλωρεντίας. Ο Δάντη και η Βεατρίκη, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία, πο πολύ μεγάλος έρωτας, δεν υπήρξε ποτέ κάτι μεταξύ τους, ενώ είχαν μιλήσει κι αν είχαν απευθύνει ένα στον άλλο το λόγο. Ε, και τη συναντάει τηλεφώνω στη γέφυρα και η Βεατρίκη στον πίνακα στην ταινία έχει το πρόσωπο τη Μέρη. Και την τραβάει τη Μέρη μπροστά, οπότε το βλέπει. Δεν παρατήρησα αν ο Δάντη έχει το πρόσωπο του Χόγγ, αλλά ο Δάντη έχει πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο, δεν μπορεί να το κλέψει. Αλλά υπάρχει ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό με τον Δάντι και τη Βεατρίκη, και ίσω έτσι ταιριάζει το ότι ο Χόγκ δεν καταλήγει με την Μέρι, διότι η Βεατρίκη πρέπει να είναι ένα ιδεατόπου Άπιαστο, ναι. που δεν θα το ακουμπήσει. Ναι, απλά ε, αυτό που έχω να πω για τον Χόγκ έχει να κάνει κυρίω με τη Μέρι, διότι νιώθω ότι η Μέρι περπάτησε στην πλοκή και βελτίώσε τα πράγματα. Για όλου. Έκανε τα πράγματα καλύτερα. Όσια αθώο, το avatar τη αθώοτητα, α πούμε που είναι. Τίνκερμπελ. Ναι, έτσι έγινε και με τον Χόγκ ε, εδώ πέρα. Ε, νιώθω ότι ήρθε η Μέρι και σου λέει και μόνο που είμαι εδώ θα φέρω ελπίδα στην αδερφή μου, θα φέρω ελπίδα στον ποιητή, θα φέρω ελπίδα σε όλους, εκτός από τον detective, υποθέτω. Ε, εντάξει, ο <laughs> detective ήταν από άλλον εκτός. Και ο Τζαντ, εντάξει, άνοιξε το γραφείο του ξανά. Τι άλλο θέλεις δηλαδή. Ε, οπότε, ναι, κατά τα άλλα, σαν παρουσία, ήταν κάτι ευχάριστο μέσα σε αυτό το ζωφερό κόσμο στον οποίο άρχισε να μπαίνει η μέρη. Και ήταν μια υπόσχεση η οποία υποθέτουμε και εγώ υποθέτω ότι δεν ευδοκίμησε ε, αυτός ο έρωτας. Ε, και η ίδια η Μέρη δεν φαινόταν να είναι πολύ ψημένη, αλλά όχι επειδή είναι ψηλομήτα ή κάτι τέτοιο, απλά δεν νιώθω ότι το μυαλό της ήταν εκεί, το μυαλό της ήταν τελείως αλλού. Στην αποστολή τη να βρει την. Εντάξει, νομίζω ότι άμα τη έλεγε περισσότερα ανέκδοτα θα την έριχνε κάποιο. Ναι, ίσω είπε σε κομμένη σκηνή. Ήταν 15 ανέκδοτα πριν γίνει η φάση. Εντάξει. Ο, ο 15 νομίζω... ανέκδοτα, πολύ δουλειά. Ε, δουλειά. <laughs> πολύ δουλειά. πολύ <laughs> δουλειά. Νιώθω ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο ανέκδοτο στο οποίο θα, θα έπεφτε. Δεν Λοιπόν, και αν αποτύχει το ένα, δεν ξαναξεκινάμε το κοντέρα το μηδέν. Όχι. Είναι ασχέτω του αν θα δουλέψουν. Okay. Ε, πρέπει το 15ο να δουλέψει. Το 15 πρέπει να γελάσει. Γιατί εκεί τη βλέπει που πέφτει. Mm. Αλλά άμα δεν γελάσει σε όλα τα 15 ενδιαμέσω, εντάξει. Σπίνοφ το 15ο ανέκδοτο. Wow. <laughs> λοιπόν, ο Χιου Μπόμοντ ω Γκρέγκορι Βόρντ, ποια είναι η άποψή σου όσον αφορά το αν δουλεύει, γιατί η ταινία κλείνει με την υπόνοια ότι, υπά... ότι, ανοί... ότι ανοίγει τέλος πάντων το ερωτικό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο αλλά δεν μας λέει που θα πάει διότι λένε ότι δεν γίνεται λόγω Ζάκλιν στην αμέσως επόμενη σκηνή No More Ζάκλιν οπότε δεν ξέρω που νιώθεις ότι θα πάει από αυτή την πλευρά γιατί ο Χόγκ την πάτησε εγώ αν ναι ο ε Word... Ναι, πες, πες, πες. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ο Word εν τω μεταξύ... Για μένα είναι κάτι το οποίο το αφήνει ανοιχτό και θα ήθελα να μου απαντήσει. Να σου απαντήσει. ο Word πολύ θεωρώ συγκεκριμένη επιλογή επιθέτου. Έτσι ότι είναι ο φύλακα, ο, ο κηδεμόνας ας πούμε, ο φύλακα. Πατρική σχέση, αλλά έγινε ερωτική. ναι. δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Θα ήθελα να μην καταλήξουν μαζί. Δεν είμαι πολύ εντυπωσιασμένο ούτε το χαρακτήρα ούτε την ερμηνεία. Ε, μπορεί όμω να φταίω εγώ, διότι υποσυνείδητα είχα στο μυαλό μου τον Όλιβερ. Από τα Κατ που λέω. Ναι, δεν ξέρω. Μου αρέσει πολύ σαν πέφτουλα ο Όλιβερ, και α είναι λαπά επίπεδου Hellraiser. Είναι ένα πιο ύποπτο τυπάκο αυτό, με την έννοια ότι η ταινία θέλει να μην τον εμπιστευόμαστε, νομίζω. Κάνε, ναι, ναι πολλού δεν θέλει να, δεν θέλει να εμπιστευόμαστε. Οπότε την ταινία, ναι. δεν, μας, δεν είναι σαν τον Όλιβερ που λέει αυτό είναι καλό παιδί. Δηλαδή το λέει η ταινία, εμπιστέψτε τον πολύ καλό παιδί. Εδώ πέρα ο Word θέλει να είμαστε. Ποιο είναι τώρα αυτό και τι θέλει. Απλά στο τέλο που ανοίγει η φάση, όπω λε, ε, είναι πολύ αργά για να πιστώ εγώ για κάτι. Αν υπήρχε κάποια σκηνή, δεν ξέρω πώ θα πήγαινε στο μυαλό μου όλο αυτό και στην καρδιά μου, υποθέτω. Αλλά κλείνοντα η ταινία, εγώ μου σε φάση. Ναι, μάγκα, Word. Ε, δεν με έχει πείσει ότι είσαι τόσο αγνό στο ότι εφόσον υπάρχει Ζάκλιν θα παραμείνει πιστό σε αυτήν. Δεν με έχει πείσει καθόλου γι' αυτό. Αλλά μακάρι να το ακολουθήσει, διότι δεν σε θέλει εδώ στη μέρη. Και όχι επειδή έχω αυτό το, το ηλίθιο το μέτα που κάνουμε μερικέ φορέ στα θέατρο, ότι μην αγγίζει την Kim Hunter. Ε, είναι πιο πολύ ότι δεν, απλά, απλά δεν τον εμπιστεύομαι, όχι μόνο και σαν ε, ότι θα μπορούσε να είναι μέλο σατανιστών. Δεν είναι, οκ. Okay. Αλλά ότι δεν, δεν τον πολύ συμπαθώ. Ήδη έχουμε ω δεδομένο ότι ο γάμο του είναι γελίο. Ενώ έχει αποτύχει ένα γάμο ήδη. Αποτύχει με την έννοια ότι δεν ξέρει που είναι η γυναίκα του, δεν μπορεί να την προστατεύσει. Δεν φαίνεται να την πολυψάχνει κιόλα. Δεν την πολυψάχνει, ναι. Ε, και ο γάμο του, οπότε δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι. Επίση, η μέθοδο που έχει ω πέσιμο, γιατί έχουμε μια αντιπαράθεση του πώ να προσεγγίσει μια γυναίκα από τον Hogg και τον Word. Η μέθοδο του είναι να την αντιμετωπίζει σαν παιδάκι. Και επίση να τη λέει ψέματα έτσι. Τι ε, 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 να τη λέει ε, ψέματα. Ε, <laughs> με <την> αδε... <laughs> Έχ, είναι. Έχουμε μια δεύτερη μέθοδο. Τέλο πάντων, δεν είναι να τον εμπιστεύεσαι, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε περίπτωση ο Oliver. Είναι ένα σκοτεινό, πολύ πιο σκοτεινό. Όχι, χαρακτήρα. αυτό λέω επειδή δεν έχουμε περίπτωση. Ο ίσω είναι ένα αδικό το χαρακτήρα, αλλά θεωρώ ότι όπω και να το δει, είναι λίγο υποπτωτυπάκι σε, 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 δύο επίπεδα. Και στο ένα αθωώνεται, αλλά στο δεύτερο δεν είμαι σίγουρο. Ναι, κρατάω πάντως ω παράπονο ότι αυτή η σκηνή μεταξύ τη Μέρη και του Βόρντ εκεί που είναι σαν να αφήνει, περισσό... αφήνει ανοιχτά πράγματα και θα προτιμούσα να τα αφήσει ανοιχτά με τον Dr. Louis Judd, ο οποίος πρέπει στο τέλο. Ή με τον Hog. ...get the girl. Ε, όχι... Ναι, ή τον Hog ή τον Judd, έναν από του δύο θα ήταν καλύτερα να καταλήξει. Λοιπόν, Jean Brooks ω Jacqueline Gibson και η περούκα τη. Τι να πω, τι να πω για την Jean Brooks. Ε, είναι μορφάρα. Δεν την έχω δει κάπου αλλού, που να ξέρω τουλάχιστον. Ε, θεωρώ ότι ήταν... Πέθανε πολύ νέα. Δε, πέθανε νέα. Ε, τέλος πάντων. Κρίμα. Ε, δεν παίζει απλά την πρωτοφάν φατάλ. Δεν παίζει μόνο αυτό το αρχέτυπο. Παίζει και ένα αρχέτυπο πάρα πολύ ρεαλιστικό, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα στην πραγματική ζωή. Αρχέτυπο για όποιον το δει έτσι βέβαια. Τις, της, τις άπιας τις γυναίκας. Αν η μέρη είναι άπιαστη επειδή είναι άβαταρ της αθωότητας, αυτή δεν νιώθω την άβαταρ της κατάθλιψης. Καθόλου. Νιώθω ότι είναι ένα πολύ πραγματικό άνθρωπο, άσχετα με το πώ δίνεται και την περούκα αυτή την θρηλυκή. Ε, είναι αυτή η γυναίκα που λε είναι γυναικάρα. Ε, είναι πάρα πολύ μαγνητική παρουσία. Δεν είναι μόνο το ότι είναι ωραία γυναίκα, είναι και μαγνητική σαν παρουσία. Αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να την κάνει καλά. Όπω ο Word. Είναι ένα πιο αθώο από τον Word. Διότι δεν μπορεί να τα βάλει με το με τον λοξό δρόμο τον οποίο έχει πάρει, α Λοξό δρόμο λόγω κατάθλιψης και ο οποίο οδηγεί αναγκαστικά σε μοναχικότητα ή στο να μπλέξει με ύποπτε παρέε που θα θρέψουν αυτή την, ε... αυτό το κτίνο που λέγεται κατάθλιψη, ας πούμε. Ε... και η Jim Brooks είναι η τέλεια ε... αντίθεση με την Kim Hunter. Διότι είναι ένα πρόσωπο με γωνίες, ενώ η Kim Hunter είναι έτσι λίγο στρογγυλούλα με μαγουλάκια. Ε... Λίγο. Μόνο λένε. Εντάξει, ναι. Ε, η μία είναι ξανθιά, η άλλη είναι σκληρή, κορακό μαύρομάλα. Ε, και. Η μία ψηλή, άλλη κοντή. Ε, η μία το βλέμμα, το ακόμα και όταν μπλέκει, τα μάτια τη είναι άνιμε, η Γκυμχάντερ προφανώ. Η άλλη έχει κλειστά μάτια, πιο σκοτεινό βλέμμα. Ε, και είναι μια πολύ ωραία, συμπληρώνει μια πολύ ωραία αδερφική σχέση αυτό το κάστινγκ. Πέρα το ακομα και οταν μπλεκει τα ματια της ειναι ανιμε η Hunter προφανως η αλλη εχει κλειστα ματια πιο σκοτεινο βλεμμα και ειναι μια πολυ ωραια συμπληρωνει μια πολυ ωραια αδερφικη σχεση αυτο το καστινγκ περα το γραψιμο και το κάστινγκ, δηλαδή. Βλέπει δύο αδερφές που έχουν αντίθεση μεταξύ του και ε, σε στάση ε, σχετικά με τη ζωή. Ε, θεωρώ εξαιρετικό και αυτό που τη γράψανε και αυτό που έπαιξε η Τζιν Brooks. Θα συμφωνήσω. Ε, η Brooks ξεπερνάει μέχρι και την Περούκα τη. Καταλαβαίνω <laughs> ότι την Περούκα τη φορέσανε διότι πρέπει να είναι μια Iconic figure που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή πρέπει όταν ανοίγει η πόρτα και βλέπει επιτέλου την αδερφή τη, διότι τη συναντάει σχετικά νωρί στην ταινία, απλά δεν, δεν μιλάει, πρέπει να είναι αυτομάτω wow! Διότι μέχρι εκείνο το σημείο την έχει περιγράψει ότι άμα έχει δει την αδερφή μου, δεν υπάρχει περίπτωση να την, να την ξεχάσει. Άμα δει χίλιου ανθρώπου και είναι μία ανάμεσα στου χίλιου στο, στο σταθμό του τρένου, θα την αναγνωρίσει και θα κολλήσει το μάτι σου σε αυτήν. Μα την έχει χτίσει ω κάτι που το θυμάσαι και γι' αυτό μπήκε η περούκα. Για να είναι κάτι αυτομάτως αικόνικο, οπότε το καταλαβαίνω και την στηρίζει και αυτή την περούκα. Οπότε, μπράβο τη, μου άρεσε ο χαρακτήρας, μου άρεσε η ερμηνεία, μου άρεσε το πόσο καθαρό αίμα ήταν αρχέτυπο από ένα φιλμ νουάρ, αλλά ταυτόχρονα ένας ρεαλιστικός χαρακτήρας. Μου άρεσε που ήταν μια αυθεντική καταθλιπτική, αλλά ποτέ δεν ήταν καρτούν καταθλιπτικού χαρακτήρα ο οποίος απλά μιζεριάζει αλλά ήταν ρεαλιστικά καταθλιπτικός και είχε και ενώ δεν ήταν καρτούν με την έννοια ότι την πιέζουν να αυτοτονήσει αλλά είχε και την περηφάνεια της ότι οκ θέλει να πεθάνει ειλικρινώς θέλει να πεθάνει αλλά έχει και την περηφάνεια ότι, όχι δεν θα πεθάνω επειδή το θέλουν οι μαλάκες θα πεθάνω επειδή το θέλω εγώ Ήταν πολύ άβολη στιγμή πάντως εκείνη και έπαιξε τέλεια η Μπρουξ έτσι στιγμή αυτή, άβολα. Και Γενικώ μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά εξακολουθώ να έχω το παράπονο του ότι σκατ' το πού την πηγαίνει. Δηλαδή, ναι, μέσα για το χαρακτήρα, ό,τι κάνει το δέχομαι αν το δω από την πλευρά του χαρακτήρα, αλλά από την πλευρά, από την πλευρά του σεναριογράφου θα ήθελα αν έχει κάποιο σχόλιο κάποιο να μου τα δέσει σε ένα. να μου βάλει. Μια ώρα κορδέλα, Ροζ. Μια ωραία κορδέλα ροζ από πάνω από το χαρακτήρα που τον είχε γράψει εξαιρετικά κατά τα άλλα. Αλλά ασχέτως αυτού είναι όντως iconic και είναι όντως ε, πολύ ωραίος χαρακτήρας για να στηρίζει αυτό που είναι το κόνσεπτ της ταινίας που λέγεται The Seventh Victim. Είναι το Seventh Victim. Ε, εξυπηρετεί όλες τις θεματικές πολύ σωστά. Τον θάνατο, την κατάθλιψη, την θέληση για θάνατο και όλα αυτά. Και δηλώνω Πλήρη ικανοποίηση από την Μπρουξ. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο όσον αφορά του ηθοποιού. Θέλω απλά να δώσω μια ειδική μνήμη στου Ταβερνιάριδε. Εξαιρετική η Ταβερνιάριδα. Ε, αυτό ήταν μια... η χαρά τη ζωή, α πούμε, με έναν τρόπο που δεν ήταν η μέρη. Η Ταβερνιάρισα είναι επίση η γνωστή ε, τραγουδίστρια τη όπερα Μαργκερίτα Σίλβα, που είχε κάνει καριέρα χρόνια πριν από αυτή την ταινία. Και πλέον στη σύνταξή τη εμφανιζόταν σε ταινίε, γι' αυτό και την είχε ένα τραγουδάει. Είναι διάσημη τραγουδίστρια τη Όπερα. Οκ. Okay. Ε, τίποτα. Είναι η ρεαλιστική χαρά τη ζωή Αν η άλλη είναι η αθότητα, οπότε είναι το avatar που είπα πριν. Εδώ πέρα έχει δύο ανθρώπου, ένα ζευγάρι ψημένο στη ζωή και στη δουλειά και στο καρνάγιο α πούμε, προσπαθούν να βγάλουν ε, τα ζην, αλλά ταυτόχρονα δεν χάνουν καθόλου την, ε, τη, τη χαρά του, α πούμε, τη θέληση για ζωή που συζητάμε. Και ήταν μια πολύ ωραία παρουσία και οι δυο τους. Ήταν μια εξαιρετική αντιπρόταση στην κατάθλιψη και στην... των σαντανιστών και της ε, Ζάκλιν ότι έχουν χαρά για ζωή αλλά δεν το σκέφτουν, δεν... δεν είναι κάποιο είδου. δεν το ψάχνουν κιόλα. απλά συμβαίνει. Το οποίο κάνει πιο τραγική τη Ζάκλιν που ο... μόνο να το ψάξει μπορεί ενώ οι άλλοι το έχουν αυτομάτως γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Δηλαδή καθαρίζει... Ε, τι καθαρίζει, ε, φασόλια καθαρίζει ε, και είναι εντάξει και τραγουδάει και περνάει καλά. Ε, αλλά δεν νιώθω ότι υπάρχει και αυτή η νότα γιατί συμβαίνει μερικέ φορέ. Το, το μακάρι, η πτωχή, το πνεύμα Δεν νιώθω ότι του τους κάνει όχι. κάτι τέτοιο η ταινία. Ε, οπότε πόντου το σενάριο γι' αυτό έτσι. Και στο πώ του σκηνοθέτησε ο Ρόψον, εννοείται. Επίση, πόντου στον Λούμπιν ω Ερβιν Όγκουστ, μια αυθεντική ε, παρουσία που έπεισε για το ότι είναι ένας detective που σε προσεγγίζει και σου λέει να σου πω κοπελιά ε, θα σου βρω την αδερφή σου μου άρεσε πάρα πολύ η ρεαλιστική νότα. Ωραία μάπα, ωραία μάπα, φοβερή μάπα δηλαδή νιώθω ότι άμα πα στο Μανχάταν το 43 και ψάχνει την αδελφή σου, αυτό ο τύπο θα εμφανιστεί και θα σου πει: Να σου πω κοπελιά, εγώ θα σε βοηθήσω. Ε, και αυτό ο παχουλό τύπο που αποδείχθηκε ότι είναι και αυτό με τον νόμο ε, που, που, του είπε: Να σου πω, ξεκόλα την υπόθεση, μην μπλέκει. Που τελικά δε, δεν το είπε κακό, δεν το είπε για ναι, Επίσης, ναι, ναι, ναι. Αλλά... Δεν ξέρω αν ήταν με την αστυνομία ή με του αυτό. Δεν κατάλαβα. τον. Α, όχι, ο, ο detective δεν ήταν. Ναι, 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 detective ήταν κι αυτό. Δεν ήταν με του σατανιστέ, αλλά στην αρχή λε τι πέση. Ότι μπορεί να είναι υπεύθυνο ή μαφιόζο ή υπεύθυνο. Γιατί στην αρχή δεν μπορεί να. Δεν σου. Η ταινία σου αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά του που μπορεί να έχει μπλέξει. Το τελευταίο που σκέφτεσαι είναι σατανισμό. Σαντανιστέ. Οπότε σου λέει, α, μαφιόζο είναι λίγο μαφιόζόφατσα. Και μετά αποκαλύπτει ότι είναι κι αυτό detective. Και το κάνει για δικού του λόγου. Καμία σχέση με το ότι θέλει το κακό τη Ζάκλιν. Αλλά ωραίο εδώ πέρα το casting που έχει γίνει. Ε, στους street level χαρακτήρες ε, και πείθουν ότι κατοικούν αυτόν τον κόσμο αυτό το Manhattan. όχι το, το πραγματικό Manhattan υποθέτω θα σας πω σε λίγο καιρό μεγάλο κρίμα ο Detective August από τη Βλακία γιατί η αθαότητα έχει και την σκοτεινή της πλευρά το, τη διλία για τη Βλακία της Μέρη ε, ήταν ωραία φάτσα ο August και γλυκούλης κρίμα μπήκε πες το ξυπόλυτο στα αγγούρια. ναι ανάμεσα στις okay. δύο αδερφές ναι. Σαταν, α, πριν περάσουμε στις κατακλίδες Θα πω ότι Λέει το ίντερνετ ότι κάπου παίζει Ο, ο Φέοντορ Σαλιάπιν Ο νεότερος όχι ο πατέρας Ο οποίο τον Σαλιάπιν Εγώ τον ξέρω από το όνομα του Ρόδου Που παίζει τον Γέρο Τον Χόρχε Την ταινία με τον Κόνερη Ναι α, Παίζει τον Γέρο Μοναχό Δεν, το όνομα. δεν έχω ιδέα ποιο είναι Κάποιο, Κάποιος ρόλο τελείω Μπορεί να είναι ένα από του δύο που κρατάνε τον νεκρό Όγκουστ ένα τέτοιο ρόλο δεν μιλάει καν, αλλά το αναφέρω ότι κάπου παίζει και ο, ο γιο, όχι ο πατέρα ο διάσημο, ο, ο Φέοντο Σαλιάπιν, ο νεότερο. Λοιπόν, κατακλείδε. Λοιπόν, μια πολύ ευχάριστη ταινία. Ε, δεν βαρέθηκα δευτερόλεπτο. Ο χρόνο δεν βοηθάει κιόλα, δηλαδή δεν θα έπρεπε να πάει κάτι πάρα πολύ στραβά για να βαρεθώ. Ε, αντάξια του σύμπαντο που φτιάξε ο Λιούτον. Ε, που ξαναλέω, μου άρεσε και το Κέρσι με ό,τι προβλήματα είχε. Ε, θεωρώ ότι το κέρδισε και πιο πολλά προβλήματα από τη συγκεκριμένη ταινία που εφόσον μου τα λες αυτά ξαφνικά αρχίζω και τα βλέπω. Η αλήθεια είναι, το έπαθα τώρα. Ωστόσο, ε, ενώ τίνω να ψηρίζω πιο πολύ ταινίε του σήμερα, ίσω επειδή τι βιώνω τώρα, και, αλλά όταν λέω ταινίε του σήμερα εννοώ ταινίε από το 80 και μετά, μάλλον. Ε, τυπικά από το 70 και μετά. Από το 70 και μετά. Τυπικά από τα τέλη του 60 και μετά. Ωραία. Έστω. Ε, δεν είναι μια ταινία του σήμερα, οπότε όλα αυτά τα, τα πράγματα τα οποία όντω τα καταλαβαίνω τώρα που τα θίξαμε και τα συζητήσαμε, που λείπουν, που ενδεχομένω να λείπουν, ότι κάποιοι χαρακτηρισμένοι στον αέρα, ότι κάποια πλάνα κόβονται απότομα και πέφτουν τίτλοι τέλου κτλ. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι και η διάρκεια. Άμα μπαίνει μέσα, ξέροντα ότι θα τελειώσει τη μία ώρα, μπαίνει με άλλη διάθεση. Αλήθεια. Παίζει και αυτό, όντω. Ε, αλλά ξαναλέω, όλα αυτά τα, 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 τα κοψίδια που έχουν παίξει εκεί πέρα. Εγώ απλά τα, τα είχα στο μυαλό μου, τα, τα είχα καλωδιώσει και ακόμα δεν μπορώ να το βγάλω διαισθητικά, ω έτσι ήταν η εποχή και η, η απόπειρα για πολυπλοκότητα στο σενάριο αυτό έφερνε. Πράγματα τα οποία ε, δεν αναπτύσσονται πλήρω, αλλά δεν είναι και κάτι διότι ακόμα ψαχουλεύουμε στο σκοτάδι. Και κυριολεκτικά στο σκοτάδι γιατί είναι μια ταινία Νουάρ. Έχει τι σκιέ τη, έχει όλα τα κλισέ που θα εδρεωθούν αργότερα, αλλά ακόμα δεν είναι κλισέ εδώ πέρα. Οπότε είναι, υπάρχει, υπάρχει κάτι το ομό. Ε, μου αρέσει η ίδια η πλοκή σαν πλοκή, το ίδιο το μυστήριο μου δουλεύει. Μου αρέσουν οι σατανιστές σαν ε, παρουσίαση, μου αρέσουν οι ερμηνείε στο 99% τους, μια χαρά, δεν υπάρχει κάποια ερμηνεία που να πω σκατά, υπάρχουν κάποιες πιο αδύναμες ερμηνείε. και ακόμα και το ότι πυροδότησε μια κουβέντα σχετικά με το πώς τελειώνει αυτή η ταινία και τι έχει να πει, Χωρί απαραίτητα να ήταν αυτή η πρόθεση, αυτό το έτσι το ε, ξυπνακίστηκο, ότι Α, κοίτα αυτή η σκηνή, τώρα θα την αφήσω επίτηδε στον αέρα για να, για να γαμηθεί η φάση, να συζητάει ο κόσμο τι σημαίνει αυτό, ε, με κέρδισε. Μόνο και μόνο αυτό είναι ένα δείγμα ε, πολύ δυνατό. Έχει πολύ μικρή διαφορά από το cut people, αν και είναι διαφορετικά, είδη και δεν είναι δίκαιο να τα συγκρίνω. Είναι κατώτερο στο μυαλό μου, αλλά πολύ λίγο διότι σαν. Μια από τις ταινίες που πιστεύω ότι στήσανε τον ΟΑΡ ε, μόνο εύσημα μπορώ να δώσω. Το έχουμε κάψει το έχουμε πιάσει από πολλές πλευρές θα πω μόνο ότι είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη η ταινία όπως είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη κάθε φορά που πέφτεις πάνω σε μια από αυτές τις ταινίε του Λιούτον κάτι είχε, το σύστημά του κάτι είχε και έβγαζε καλά πράγματα και εδώ πολύ ευχάριστη έκπληξη απλά αν τις βάλεις και κάνεις τις περίφημες ε, λίστες και τι είναι το αγαπημένο και το whatever, νομίζω ότι το Cat People το τρώει, τις τρώει όλες του Newton, αλλά δεν πειράζει, είναι το Cat People, ας το βάλουμε στη δική του κατηγορία. Ένα πολύ ωραίο νουάρ, αλλά πληγωμένο. Ένα νουάρ το οποίο ήθελα και κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει το αποτέλεσμα, διότι είναι πολύ ιδιαίτερο έχει μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και αυτά που κάνει τα κάνει καλά. Απλά νιώθω ότι υπάρχει μια καλύτερη εκδοχή της ταινία που αποφεύγει την σκατοψυχιά στο τέλος και είναι πιο ξεκάθαρη η δομή. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει περισσότερο σε κάθε βήμα. Αλλά στα, στα πλαίσια του πρωτονουάρ είναι από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που αξίζει να την προσέξετε αν δεν την έχετε δει γιατί μετά το νουάρ μετατρέπεται σε γίνεται κλισέ και όταν τα νουάρ εδρεώνονται βλέπεις ξανά, και ξανά το ίδιο πράγμα και το παρακολουθείς διότι σ' αρέσει η ατμόσφαιρα δεν, δεν είναι τόσο ότι σε καλύπτει η πλοκή γιατί την έχεις δει 700.000 φορές γιατί τα νουάρ κάποια στιγμή το ξεχέσανε αλλά τα παρακολουθείς για την ατμόσφαιρα εδώ πέρα είναι ένα πολύ πιο ιδιαίτερο πράγμα έχει κάνει πράγματα που δεν τα βλέπεις συχνά και ξαναλέω ότι δεν είμαι ο τύπος που μαυρίλα ίσον καλό αλλά αυτή η τόση καταθλιπτική μαυρίλα και τόσο ρεαλιστική η Μαυρίλα δεν τη βλέπεις συχνά στα νουάρ και την κάνει αυτή την ταινία. Ιδιαίτερη ακόμα και αν θεωρώ ότι λόγω έτσι όπως τη μοντάρανε το παρακάνει. Ε, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, Dr. Judd, α, αλλάζω σεξουαλική κατεύθυνση για πάρτι σου. Α, αυτό. Λοιπόν, και πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου άμα κάνω μια έκκληση στο ίντερνετ και μέσα από το ίντερνετ στον κόσμο ε, και στο κόσμος. Release the Dobson Cut. Release the Dobson Cut και ως την επόμενη φορά Party Like It's 2023.